Καλησπέρα στο λαό του Λίμπερο 107 και 4. Μας ακούτε καμπάνα. Καμπάνα δεν λέει τίποτα, γι' αυτό καθυστερήσαμε κιόλας. Είχαμε κάποια ζητήματα τεχνικής φύσεως. Αλλά... Καθαρίσαμε τις γραμμές, φίλε Βασίλη Καβαδία. Ναι. Πώς λένε, όποτε ξεβουλώσαμε τα λούκια. Έχει πρόβλημα το ίντερνετ. Παίρνει τηλέφωνο στο. Τώρα μην πω εταιρεία. Σε όλες τις εταιρείες το ίδιο είναι. Και έρχεται και σου λένε, ναι, τώρα λέει θα καθαρίσω τη γραμμή. Ναι. Δηλαδή σιγά ρε φίλε τι θα στέλνει περάσει. Κάποιον και με σκούπα. Τι θα περάσει, τι είναι. Και καθαρίζει τη γραμμή. Τι είναι, τζάκι είναι και θα την καθαρίσει τη γραμμή να πούμε. Να ξεσκουπίσει τη σκόνη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ή το κλασικό, κάντε ένα restart ή ένα reset. Λες και δεν τα κάναμε. Ναι. Λες και δεν κλείσαμε και ξανανοίξαμε. Εντάξει, αυτό καλά κάνουν και το κάνουν γιατί υπάρχουν και μερικοί γκασμάδες. 70 χρονών να είσαι, θα το κάνει. Θα το κλείσει και το ξανανοίξει. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Αλληλούια, από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είναι το πρώτο μουντιαλικό, αλληλούια, έτσι. Επίσημο, ρώσικο. Ρώσικο μουντιαλικό. Μπαμπούσκα. Μοσκόφ και... Είχαμε αρκετές φλότσες παιχνίδια. Οχο, νομίζω τα περισσότερα. Με εξαίρεση ένα, το οποίο όμως, ακόμα και αυτό το ένα, έτσι, λόγω της, του Λαθέρ Ντεχέα. Δεν έφταιγε μόνο το χιάρι, εντάξει. Μια φάση ήταν, μην τρελαθούμε. Το μάτς και αυτό το γκολ μην έμπαινε, ήταν ματσάρα και είχε πολλές ευκαιρίες. Κατέρωθεν. Αναφερόμαστε προφανώς στο χθεσινό 3-3. Πορτογαλία, Ισπανία. Της Ιβηρικής Χερσονήσου το ντέρμπι, το οποίο νομίζω ότι όλοι πάνω κάτω το περιμέναμε για χικάκι. Κυρίως επειδή είναι και πρεμιέρα, έτσι. Απλά τώρα το άγχος και για τους δύο είναι να κάνουν το 2-2. Ή τουλάχιστον να μαζέψουν 4 βαθμούς. Ένα μουντιάλ το οποίο πραγματικά δεν είναι γεμάτα τα γήπεδα. Έτσι. Αυτό δεν το έχω προσέξει, να σου πω την αλήθεια. Τουλάχιστον... Γιατί στα παιχνίδια τα οποία γίνονται με ήλιο, η αλήθεια είναι ότι η τηλεοπτική κάλυψη δεν βοηθάει για να καταλάβεις αν είναι γεμάτο τελείως ή άδειο. Αλλά εντάξει, χθες το βράδυ ήταν γεμάτο το. Εντάξει, προφανώς και λόγω. Επίσης παίζει ρόλο και ποιος παίζει. Θελκτικότητα αγώνα. Απλά... Παίζει ρόλο και ποιος παίζει, παίζει ρόλο και η περιοχή που γίνεται το παιχνίδι. Έτσι, αν είναι εύκολα. Αν είναι ακριβή, αν θες, ή φτηνή και σε αεροπορικά, ναι, αλλά και σε διαμονή, σίγουρα. Γιατί δεν είναι μόνο τα εισιτήρια. Γενικά, εντάξει, δεν έχουμε δει κάτι το ευτράπελο. Όχι. Θέλουμε και τη δική σας άποψη. Πες τρόπους επικοινωνίας. 2310-287-888. Μας καλείτε και συζητάμε στον αέρα. Συζητάμε για την φλότσα της Αργεντινής πριν από μια μισή ώρα που έλεξε το παιχνίδι. Μία ώρα, όχι μια μισή. Συζητάμε για τα πάντα όλα. 2310-287-888 στη διάθεσή σας. Όποιος είναι πιο ντροπαλός και θέλει να στείλει SMS, γράφει FM και ενώ το μηνυματάκι του και το αποστέλει στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Για τους τζαμπατζίδες, παρότι δεν χρησιμοποιούμε πολύ τη σελίδα μας, έχουμε τόσες και τόσες από εδώ και από εκεί, ναι. Μπορείτε να ψάξετε και το Αλληλούια, Αλληλούια στο Facebook. Εφόσον στείλετε μήνυμα θα μας έρθει, γιατί έρχεται μήνυμα στο Messenger. Ναι, μπορείτε να το ψάξετε. Για να το στείλετε από εκεί το μήνυμά σας και να μην χρεωθείτε εφόσον δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ματσάρα, το παιχνίδι το οποίο καθυλώνει εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους, Περού-Δανία, έτσι πήγε το Περού και η Δανία και δεν έχει πάει η Ιταλία, η Ολλανδία και η Χιλή, ρε φίλε. Ναι, αν είναι δυνατόν να πούμε. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. 4 Περουβιανή. Ντροπή για την Ιταλία και ντροπή για την Ολλανδία. 4, θέλω να μου πείτε, είτε τηλεφωνικά, είτε με SMS, είτε στο ίντερνετ, 4 Περουβιανούς οι οποίοι περάσανε από τον ΠΑΟΚ. 4 Περουβιανούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ένας λεγόταν Πέρση. Ναι. Σωστά. Ισχύει. Αυτός, εντάξει, είναι ο πιο γνωστός. Είναι ο πιο γνωστός. 4 Περουβιανοί παίκτες του ΠΑΟΚ, λοιπόν, 23-10-287-888. Του Άρη είχε και ο Άρης. Και ο Άρης είχε δύο. Εγώ θυμάμαι δύο επιθετικογενείς που παίζανε ταυτόχρονα. Και δύο Περουβιανοί του Άρη. Άρα, θέλουμε, ψάχνουμε. Θυμάσαι τους 4 του ΠΑΟΚ. Τους δύο θυμάμαι. Να είμαι ειλικρινής. Πλάκα μου κάνεις. Θα το γκουγκλάρω. Α, το έχεις κάπου σε λυσάρι, κάπου το διάβασα. Προφανώς, να το βγάλεις από. Αλλά είναι 4, ξέρω ότι είναι 4. Εντάξει, τους δύο τους θυμάμαι και εγώ, είναι εύκολοι. Ναι. Πολύ εύκολοι. Γιατί παίξανε επί Άγγελου. Ναι, ισχύει. Οι άλλες δύο τώρα δεν μου έρχονται στο μυαλό. Θα τους θυμηθείς. Είναι 4 συνολικά οι παίκτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Περουβιανοί παίκτες για ΠΑΟΚ και Άρη και για Ηρακλή.
Αλλά για Ηρακλή δεν θυμάμαι κανένα Περουβιανό, να είμαι ειλικρινής. Περουβιανός. Περουβιανό δεν θυμάμαι, όχι. Να βγάλουμε τον Γιώργο τον Ματζούκη να μας πει. Ναι, ο Ματζούκη θα ξέρει σίγουρα. Περουβιανός στον Ηρακλή. Λοιπόν. Τώρα, Περουβιανός στον Ηρακλή μπορεί να έχει στο βόλεϊ σίγουρα. Και. Έτσι, πιο πιθανό είναι. Αυτό που είναι το αξιοπερίεργο της υπόθεσης είναι ότι έχουν περάσει τόσοι πολλοί Περουβιανοί από τις ομάδες Θεσσαλονίκης και δεν νομίζω να έχουν περάσει ούτε καν η μισή από τους Δανούς. Βασικά δεν θυμάμαι κανέναν Δανό να έχει περάσει από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν κάποιος φίλος θέλει να μας δώσει τα φώτα του, έτσι, και όχι το ρεύμα της ΔΕΗ, τις γνώσεις του γύρω από το αν έχει περάσει Δανός παίκτης από την ποδοσφαιρομάνα Θεσσαλονίκη, μπορείτε να μας καλέσετε 2310-287-888 ή με τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας όπως τα είπαμε πριν. Αλλά το Περού είναι μια φύλλα προσκυμένη χώρα. Να δούμε λίγο, εντάξει, έχει το χαβαλέ του, να δούμε πώς παίζουν οι δύο ομάδες. Με ένα 4-2-3-1 παίζει το Περού του Γκαρέκα, ο οποίος είναι Αργεντίνος. Ο Γκαγέζε είναι κάτω από τα δοκάρια. Ροδρίγκες, Ράμος, οι δύο μπακ. Ο Αντβινκούλα δεξιά. Ο Τραούκο αριστερά. Εγώ αυτούς τους δύο δεν τους ξέρω. Ο Ταπία, εντάξει, είναι από τους πιο γνωστούς και ανερχόμενους. Ο Γιωτούν είναι οι δύο χαφ. Ο Κουέβα, ο Φλόρες και ο Καρίγιο παίζουν πίσω από τον πιο διάσημο ποδοσφαιριστή Περουβιανό, καθότι έχει περάσει αρκετά χρόνια από την Σάλκη, αν θυμάμαι καλά. Εκεί έκανε τα πολύ καλά του παιχνίδια και στην Αιτχόφεν ο Τζέφερσον Φαρφάν στην κορυφή Αϊθαλής. 37% κατοχή για το Περού, 63% για την για τους Δανούς. Τώρα, οι Δανοί, εντάξει, έχουν πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές, ο Σμάιχελ, ο Κάσπερ κάτω από τα δοκάρια, Κρίστεσεν και Κάερ οι δύο μπακ, ο Ντάλσγκαρτ δεξιά, ο Λάρσεν αριστερά, Ντιλέινι Έριξεν το Σταρ και ο Κβίστ, και μπροστά σε αυτό το 4-3-3 παίζουν με Πόλσεν, Γιώργενσεν και Σίστο. Τώρα, κάνας γνωστό στον πάγκο. Εν τω μεταξύ, Σίστο στα κυπριακά είναι πρόστιχη. Τι είναι το Σίστο? Λέξη. Δεν θέλω να το πω. Γιατί? Στον αέρα. Περιέγραψε το. Είναι γεννητικά όργανα, ας πούμε. Κατάλαβα. Να το πούμε έξι. Οπότε... Λοιπόν, το βράδυ έχει το Κροατία-Νιγηρία και αν θέλεις μπορούμε να σχολιάσουμε εδώ, γιατί είναι ο όμιλος Αργεντινής, η οποία έκανε την γκέλα. Η Αργεντινή που έπαιξε... Έκανε την γκέλα και δίνει δικαίωμα στην Κροατία με νίκη σήμερα, που είναι και το πιο πιθανό. Να γίνει φαβόρη για την πρώτη θέση. Είναι το πρώτο φαβόρη. Ναι, για την πρώτη θέση, έτσι. Έτσι, και να παλέψει εκείνη με την Ισλανδία. Σε έναν όμιλο ο οποίος πλέον με αυτό το αποτέλεσμα γίνεται αμφίροπος. Εντάξει, αμφίροπος. Θα περάσει η Αργεντινή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν περάσει. Στην τελική, άμα χρειαστεί, θα κερδίσει και την Κροατία. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχει 78% κατοχή μπάλας η Αργεντινή σε 90 λεπτά. Έτσι. Σχεδόν 80%. Μάλιστα. Οι Ισλανδοί κάτσανε πίσω ταμπούρι. Ταμπούρι. Και όπως είδα στο Facebook, ένας δύο που γράψανε, λέει, όταν παίζουν οι Ισλανδοί ταμπούρι με 5 ζώνες άμυνας, είναι τίμοι και είναι γίγαντες, ναι, και μπράβο στα παιδιά. Όταν παίζει ο Πλατανιάς, δεν είναι με ταμπούρι και πέφτουν κάτω ξυλίκια. Κάπου στα... Κάτσε να σου πω τα φάουλ. Όχι, εντάξει, τα φάουλ δεν ήταν πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά. 15 σφυρίθηκαν, αλλά το θέμα είναι ότι οι Ισλανδοί ρίχνανε ξύλο. Ναι, έτσι, όχι αστεία. Και όχι μόνο αυτό, γενικότερα... 26 άμα... τελικές ευκαιρίες για την Αργεντινή, έτσι, μόλις οι 7 πήγαν στον στόχο, τα on target που λέμε, ενώ από την άλλη οι Ισλανδοί κάνουν 9 τελικές, νομίζω ότι οι 5 ήταν ευκαιρίες, μπορείς να τις πεις ευκαιρίες. Δεν ήταν και λίγες για μια ομάδα η οποία παίζει καθαρά στην αντεπίθεση και σκόραρε πρακτικά από μια φάση όπου δεν έδιωξε σωστά η άμυνα, από μια παράλληλη μπαλιά. Τώρα, και σκόραρε μάλιστα κατευθείαν. Δηλαδή, αυτό ήταν το απίστευτο, γιατί μαχαίρι. Βάζει νωρίς τον γκολ η Αργεντινή. Λες, με τον Αγουέρο. Θα κατέβει το γήπεδο, θα κατηφορήσει. Μια μπαλιά προς τα μέσα, η οποία δεν ήταν για τον Αγουέρο. Ήταν λαθασμένη μπαλιά. Απλά έτσι όπως τραβήχτηκε γύρισε η άμυνα. Γύρισε πολύ ώρα το σώμα. Ο Αγουέρο κλασικά μπορεί να παίξει με πλάτη. Αυτό το έχει αυτή την ενέργεια. Και κυρίως μπορεί να γύρει το κορμί του πίσω για να σουτάρει με τη μία. Έτσι, αυτό είναι σήμα κατά τεθέν του Αργεντίνου πρώην
γαμπρού του Μαραδόνα, ο οποίος ήταν στο γήπεδο και έγινε χαμός, το είδες. Δεν τον αναγνώρισαν κάποιοι Ρώσοι, πήγε να περάσει κύριος ο Μαραδόνα. Ξέρω, εντάξει, ο Θεός είμαι. Ναι, έτσι. Και πάνε και το σταματάνε. Είχε βιντεάκι από μάλιστα κάποιο κινητό και το σταματάνε. Λένε τι γίνεται, ποιος. Αβαΐσι, Ρώσοι. Εντάξει, ναι, πραγματικά. Οι συγκεκριμένοι πρέπει να παίζουν χόκκι. Δεν ξέρω τι παίζουν. Κάτι άλλο παίζουν. Έχει βάλει κοιλάκια ο Ντιεγκίτο. Όχι, okay, είναι γνωστή. Έχει κάνει και πλαστικές και τα λοιπά. Όχι, αλλά είναι γνωστή μουρή. Το ξέρει. Αυτή τη μουρή. Καταρχά δεν δικαιολογείται. Έχει παίξει και σε διαφημιστικό τώρα για το Μουντιάλ. Εντάξει, πρόσφατα. Δεν παίζει στη Ρωσία, να σου πει ο άλλο. Τι δεν παίζει, χώρα του Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι αυτό. Και στην τελική να σου πω κάτι. Κάνει ένα ιδιαίτερο. Προφανώς. Πώς να σου το πω. Δεν είναι δυνατόν να είσαι σεκιουριτά στα επίσημα. Στους σεκιουριτάδες και τους λες. Λοιπόν, αυτές τις φάτσες. Όχι, βάλ τους στο πέταλο. Μην τους βάζεις αυτούς στο... ναι, στα επίσημα. Αυτό. Αλλά τους λες αυτές τις φάτσες. Στο στρατό. Άμα σκάσει. Ευκαιρία. Ο Φαρφάν ήταν. Ναι, ο Φαρφάν ήταν. Ευκαιρία, ο Κάιερ, πώς διαβάζεται, ο Δανός, βάζει το πόδι του, μια κάφε την παλιά στον Φαρφάν, ο οποίος βγαίνει, βάζει το τάκλινγκ και βγάζει άλιστα την μπάλα για κόρνερ με τους Περουβιανούς. Είναι κάποιες φάτσες, ρε παιδί μου, όπως ο Μαραντόνα, όπως τώρα π.χ. μας κάσει μύτη ο Χοντρονάλντο. Ρε εσύ. Δεν θα το καταλάβεις το Χοντρονάλντο. Στο στρατό. Και ας έχει βάλει άλλους δύο Ρονάλντους. Στο στρατό, άκου από κάτω. Στο στρατό. Φιλούσαν πολύ σκοπιά. Οι αλφαμίτες όμως, έτσι, έπρεπε ρε φίλε να ξέρουν απ' έξω τις γκλάβες και τα αυτοκίνητα όλων των στρατηγών. Φυσικά. Έτσι, μόλις μπει στρατηγός, πάπ, να πάρει τηλέφωνο, μπήκε ο στρατηγός. Όχι μόλις μπει, με το που θα του δίνει από χιλιόμετρο. Ναι, ντροπή. Τέλος πάντων, έβαλε τον κόλλο Αργεντινή νωρίς, το έφαγε και νωρίς. Το έφαγε και νωρίς, 4 λεπτά μόλις μετά το σκορ και δεν είναι αυτό το θέμα, είναι... Αξίζει να σχολιάσουμε να έτσι περαιτέρω μετά το διάλειμμα. Απλά εγώ ναι, το πρώτο που θα πω είναι ότι οι Αργεντίνοι σήμερα θα μπορούσαν να έχουν κάνει ένα γκολ. Εντάξει, ο Μέση ήταν σε κακή μέρα. Έχασε το πέναλτι. Που αν έμπαινε το πέναλτι εκεί, μπορεί να βάζαν και 4 ας πούμε, οι Αργεντίνοι μετά. Άμα τους έφευγε το άγχος. Έτσι, προφανώς. Έτσι κι αλλιώς αυτές τις συμπαγείς άμυνες, να το πω έτσι απλά. Δύσκολα τις διασπάσεις. Ναι, αλλά αν τις διασπάσεις στο μία κατάλληλο φορά, σημείο, ναι, μετά ναι, μπορεί να γίνει πάρτι, ας πούμε. Δηλαδή, άμα δεν τους βγει το μάτι τους άλλους... Μου έκανε εντύπωση που οι Ισλάνδοι μαρκάρανε με 9 παίκτες εντός περιοχής. Οι Ισλανδοί εμένα περιοχής μου κάνει εντύπωση. Είναι, λες και παίζουν ρε φίλε ράγκμπι, να πούμε, το βρετανικό. Δηλαδή, έχουν κορμιά δυνατά. Φοβερά κορμιά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό πήγα να πω. Ότι η Αργεντινή πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα με αυτό που λέμε ποιοτικές ομάδες που παίζουν με την μπάλα κάτω. Εκεί που θα έχει σοβαρό πρόβλημα θα είναι με ομάδες που έχουν δύναμη. Δηλαδή, αν θα παίξει, ας πούμε, με τη Γαλλία, θα έχει πρόβλημα σοβαρό. Θα έχει πρόβλημα σοβαρό. Έτσι, γιατί ας πούμε η Γαλλία έχει και ψηλά κορμιά, ναι, έχει και έχει και πολλούς γρήγορους παίκτες με ταχυδύναμη. Τώρα, ο Μασεράνο, καλός χρυσός, ήταν πολύ καλός σήμερα κτλ. Αλλά για μένα πρέπει να παίξει μπακ. Παρότι δεν θέλει και ο ίδιος, παρότι δεν τον βάζει. Με Μπανιέγα και Μασεράνο έχεις δύο πολύ καλά πόδια, αλλά θα τους τρέξουν, ρε φίλε. Θα τους τρέξουν, θα το δούμε και με την Κροατία αυτό που θα τους τρέξουν. Αλλά, χάφλες. Ναι, αλλά θα τους τρέξουν. Πόσο μάλλον πίσω. Στην άμυνα που έχουν πρόβλημα. Έχουν, εντάξει, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην γιατί άμυνα. Γιατί άμα τρως γκολ, και δεν είναι μόνο το γκολ, είναι ότι έχουν κάνει οι Ισλανδοί με 20% κατοχή 5 ευκαιρίες. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα. Το είχαμε πει αυτό. Το είχαμε παρότι πει... εγώ θεωρώ ότι αξίζει το δεκαράκι της Αργεντινής και ίσως τώρα αν ανέβει λογικά θα να ανέβει. Αξίζει έτσι, περισσότερο. Δημήτρη. Δεν ξέρω. Όχι, αξίζει στοιχηματικά το τύπο δεν εμπνέει, σιγουριά στην άμυνα. Ναι, ρε φίλε, άμα γυρίσει πίσω το Μαστεράνο και το βάλει center back. Δείχνει η ομάδα που θα το φάει τον γκολ. Ναι, να τον βάλει πίσω το Μασεράνο center back. Ας φάει ένα. Άμα μπροστά, καταρχάς την μπάλα σήμερα γιατί δεν έπαιξε. Γιατί δεν έπαιξε την μπάλα. Τον Ιγουάνι πότε τον έβαλε, στο 85. Μπήκε ο Ιγουάνι και γίνανε τρεις ευκαιρίες γιατί μόνο και μόνο γέμισε την περιοχή, ρε φίλε. Επηρεασμένος ο Σανπάολη, αν με ρωτάς. Δεν ξέρω ρε εσύ. Εντάξει, και τελευταία στιγμή πέρασε πάλι στο Μουντιάλ η Αργεντινή. Δεν είναι ότι πέρασε αέρα και σήμερα έκανε τι. Αυτή είναι η Αργεντινή. Αλλά όταν έχει το Μέση μέσα στο παιχνίδι, σήμερα ήταν κακός ο Αργεντίνος. Δεν είναι μόνο το πέναλτι που έχασε, είναι ότι είχε 10-12 σουτ. Πόσα είχε, δεν κούρασε θυμάμαι την μπάλα. Και ρε φίλε, ήταν με το ζόρι να βάλει γκολ, ας πούμε. Δεν δημιούργησε τίποτα για τους συμπαίκτες του. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, πάμε σε επειδή διάλειμμα. Ξεφύγαμε, ναι, μπήκαμε και αργά. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι, το λύσαμε και νομίζουμε ότι τώρα είμαστε καμπάνες.
Να υπενθυμίσουμε ότι χορηγός του Αλληλούι είναι τα έπλα Παπαϊωάννου, τα οποία τα βρίσκετε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπλα των ονείρων σας σε καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Εμείς θα επιστρέψουμε εδώ Περού Δανία 0-0 στο 33, σχολιάζοντας και την Αργεντινή, σχολιάζοντας και Πορτογαλία, Ισπανία, τη Γαλλία νωρίτερα. Ναι, έχουμε πολλά. Έχουμε κυρίως μουντιαλικά να πούμε. Φυσικά, εφόσον το θέλετε κι εσείς, μπορούμε να πάμε την κουβέντα και λίγο πιο μετά, μόλις τελειώσει κιόλας το παιχνίδι, και προς το κομμάτι Μακεδονίας, Σκοπίων, ονοματοδοσίας και τα λοιπά. Ναι, γιατί θυμάμαι τότε με το συλλαλητήριο και τα λοιπά, είχε παίξει αρκετά το θέμα, παρότι είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, έτσι ασχολούμαστε. Εντάξει, με αυτά. Εντάξει, είναι ένα θέμα που καίει. Και κυρίως δεν λαϊκίζουμε. Εντάξει, λέμε τις απόψεις μας, ακούμε τις απόψεις των άλλων και θέλουμε και τις δικές σας απόψεις σε όλα τα ζητήματα. Απλά προτεραιότητα έχει το ποδοσφαιρικό. Εννοείται. Και κατά δεύτερο λόγο φυσικά οποιοδήποτε κοινωνικό ζήτημα, έτσι, και πολιτικό αν θέλεις. Αλλά αυτό νομίζω κυρίως κοινωνικό είναι, όχι τόσο πολιτικό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ημίχρονο στο Περού Δανία. Εκεί όπου έχασε πέναλτι ο Κουέβας, Κουέβα, ο οποίος πήγε κουβά. Ναι, ναι, τον κουβά. Κανονικά. Όπως το είχε άσο ημίχρονο. Κοίταξε ρε φίλε, βλέπεις. Συγκινητικό. Καταρχάς έχει πάρει βήματα και πάει μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, ναι. Και σουτάρει και το στέλνει στα περιστέρια. Πώς καταλαβαίνεις ότι ο άλλος θα χάσει το πέναλτι από τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Δηλαδή, καταρχάς, ναι. Αυτό που κάνουν μερικοί και έτσι όπως είναι, όπως στέκονται, πηγαίνουν μερικά βήματα αριστερά ή δεξιά, κατάλαβες. Και τα λοιπά. Μετά κάνουν αυτά τα κατάκα σαν να είναι μπαλαρίνες και τα λοιπά. Ναι, σαν το τζάτζα, ναι, σαν το στην τζάτζα, Ιταλία, ναι, που είχε χάσει. You had one job και τα λοιπά. Και μετά το χάνει. Λογικό είναι ρε φίλε. Όταν κάνεις τον καραγκιόζι παίρνοντας φόρα για να βάρεις ένα πέναλτι, δεν θα το βάλεις. Είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου. Το έχασε τέλος πάντων. Μετά το τέλος του μηχρόνου όλοι σύσσωμοι η ομάδα της, ναι, γιατί ήταν η σημαντικότερη ευκαιρία ουσιαστικά ένα σουτ της Δανίας το οποίο χάσαμε στο διάλειμμα με ένα φάουλ του Έριξεν που χτύπησε πάνω στο τείχος και στην επαναφορά κάποιος Δανός έκανε ένα σουτ, το έβγαλε ο Περουβιανός τερματοφύλακας και ουσιαστικά ήταν το μεγάλο, λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. 23-10, 2-87-8-88, 5 παίκτες είναι οι παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και είναι από το Βρήκαμε Περού. Και πέμπτο πρόσφατο. Βρήκαμε και πέμπτο, ναι. Ο οποίος δεν μακροημέρευσε. Όχι. Ήταν για λίγους μήνες. Εύκολο, εντάξει. Ήρθε και ως ο νέος Πάολο Μαλντίνι. Ναι, ως ο νέος Ζιλμπέρτο Σίλβα. Αλλά έφυγε μετά από μια κακή εμφάνιση στο Καραϊσκάκι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Δηλαδή, διώχνεις παίκτη επειδή δεν έπαιξε καλά σε ένα παιχνίδι. Όχι, ρε, απλά εκεί ήταν που είχε χάσει την ψυχραιμία του. Τέλος πάντων. 5 παίκτες λοιπόν από το Περού για τον ΠΑΟΚ, 2 για τον Άρη. Ακόμα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος Δανός ο οποίος. Να τους βρούμε, όποιος θέλει. Ο Σκόμπερ Σουηδός δεν ήταν, περίμενε. Ο Σκόμπερ. Ολέ. Όλε Σκόμπερ, Σουηδός δεν ήταν. Ολέ. Κάτσε το βρούμε, ρε φίλε. Δανός. Δανός είναι, μάλιστα. Όλε Σκόμπερ. Παίκτης και προπονητής του Άρης. Okay. Ένας πρέπει να ήταν. Γιατί όταν έπαιζε ο Σκόμπε στον Άρη ήταν ο Άρης του Άρεος. Σωστό. Έτσι, όταν ήρθε ο προπονητής ήταν ο Άρης του Άρη. Ναι. Έτσι, να τα λέμε όλα. Όχι, νομίζω του Άρεος ήρθε γιατί είχε έρθει τότε με Παναγούλια. Το 2003 ήρθε. Ναι, με Παναγούλια πρόεδρο. Τότε δεν υπήρχε καθαρέμουσα. Όχι, ο Παναγούλιας όμως. Α, ο Παναγούλιας όμως την ομιλούσε. Τη χρησιμοποιούσε. Ναι, 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 σωστό, σωστό. Προπονητής του Άρεος. Κάνει προμενάδα ο Σκόμπε. Ναι, κάνει προμενάδα ο Σκόμπε. Πρέπει να περάσει τον 1, να περάσει τον 2, να περάσει τον 3. Φωνάζει ο Λαλάκας, ο προπονητής. Σουτάρετε! Τρομερό, τρομερό. Φοβερή. Επίσης, επική ομιλία. Νομίζω θα το ακούσουμε. Θα μπούμε με αλκέτα. Θέλω να το ξανακούσω. Κλακέτας. Μουντιάλ ήρθε, ναι, φίλε. Μουντιάλ ήρθε. Αυτό ήταν στο 94. Το 94 στην Αμερική. 24 χρόνια πριν. Ναι. Σε μια Αμερική όπου θα ξαναγίνει το Μουντιάλ το παρεπόμενο. Το 2026. Το παρεπόμενο. Εκεί όπου δεν θα γίνει στην Αμερική. Ποιο ήταν επικεφαλής ουσιαστικά τον μπισμπιζέ του φακέλου των Αμερικανών. Γιατί οι Αμερικανοί τώρα, θα το, και τώρα λες. Ναι, το, δηλαδή οι Αμερικανοί θα το διοργανώσουν. Τότε το 1994. Είναι Μεξικό, Καναδά, Αμερική, ναι, ναι, αλλά το 80% των μάτς θα γίνουν μέσα στην Καναδά και Μεξικό για να έχει πολύ πολιτισμικότητα κτλ. Ναι, ναι, ήταν έξυπνη κίνηση. Τότε, αν θυμάμαι καλά, ένας από τους προτεργάτες του 1994 ήταν ο Άλεξ Λάλας. Ο οποίος ήταν ο Ελληνοαμερικανός. Είναι το Los Angeles Galaxy ο ιδιοκτήτης. Μπράβο. Ποιος είναι τώρα μπροστά, πρώτη μούρη ήταν φίλε. Μάγκας, πρώτη μούρη. Μάγκας, ποιος. Μάγκας, πρώτη μούρη. Περίμενε, Ελληνοαμερικάνος πάλι. Όχι.
Μόνο Έλληνες, ρε φίλε, εντάξει. Όχι. Ήταν επικεφαλής. Ήταν από τους πρώτους που. Βοήθησε στο φάτελο. Έκανε... Έλα, εντάξει, άμα σε βοηθήσει. Δώσε με ένα. Έχει παίξει στο MLS. Εύκολο. Τώρα το έκανα γελίο. Πολύ γελίο το έκανα. Μάλιστα. Ο David. Ο David Beckham, φίλε, ναι. Εντάξει, okay. Και μάλιστα θα γίνουν αγώνες και στο Μαϊάμι, όπου τώρα χτίζεται το γήπεδο της ομάδας που ο ίδιος θα που αγόρασε. Έχει. Ναι, δεν αγόρασε. Δημιουργεί ομάδα από το 0. Μάλιστα. Που θα την βάλουν κατευθείαν στο MLS. Εντάξει, είναι φοβερός. Σου έχω πει την άποψή μου για τον επαγγελματία. Ο τύπος έχει Beckham. Πάει στην Αμερική και έχει βρει, ρε φίλε. Βρήκε την γη του. Shareholders που έτσι. Λένε. Έτσι, βρήκε ανθρώπους με λεφτά, όπου βάζοντας τον ίδιο. Ως brand σαν μπροστάτζα και σαν εγγύηση. Θα κάνει πράγματα. Γιατί φίλε, στο Αμέρικα πραγματικά μπορεί να είναι ίσως η χειρότερη χώρα του κόσμου για κάποιους. Για πολιτικά ναι. Μιλώντας. Ναι. Για κάποιους ρε παιδί, εντάξει, δεν σου λέω κτλ. Οικονομικά πάντως είναι αλλά η γη της επαγγελίας. Η γη της επαγγελίας όσον αφορά το θέμα ευκαιρία. Δηλαδή από το μηδέν να μπορέσεις να, ξέρω εγώ, να πετύχεις, να γίνεις κάποιος ή ξέρω εγώ να επενδύσεις κάποιο και να βγάλεις φράγκα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με αυτή τη χώρα. Πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, 23-10-287-888. Άντε, να δώσω ένα τυράκι. Θα πω εγώ τώρα. Να δώσουμε τον πρόσφατο Περουβιανό. Να δώσουμε το εύκολο. Ο πρόσφατος Περουβιανός. Ο Ζαμπράνο. Ο Ζαμπράνο. Ναι. Έτσι, πέρσι. Στον ΠΑΟΚ. Πέντε είναι οι Περουβιανοί του ΠΑΟΚ. Ακόμα τέσσερις. Οι οποίοι. Θα, άντε, δώσω, κάνα πάω και θα δώσω και ένα δεύτερο στοιχείο. Ήρθανε σε δύο δόσεις. Δηλαδή, δύο και δύο. Δύο και δύο. Ναι, παίξανε μαζί. Έτσι, παίξανε μαζί δηλαδή. Παίξανε δύο διάδες. Όπως επίσης και οι Περουβιανοί, δύο του Άρη, παίξανε επίσης. Διάδα. Διάδα. Ήρθανε αυτά, μαζί. Γιατί. Είναι τον ίδιο μάνατζερ. Το μάνατζερ σου λέει: έχω ένα καλό. Έχω και έναν άλλον. Είναι ελπιδοφόρος. Θέλω τον τάδε. Εντάξει, αλλά. Θα πάρεις και τον τάδε. Ναι. Έρχονται πακέτο. Να βγάλουμε και την προμήθεια. Έτσι. Αυτά είναι. Λοιπόν, το μάτς απέναντι στην Αίγυπτο ήταν για ιστορικό για τον Όσκαρ Ταμπάρες. Έτσι, μάτς το οποίο το κέρδισε απέναντι, νομίζω, στον μεγαλύτερο loser. Έτσι. Δηλαδή, ρε φίλε, ξεκινάει το Μουντιάλ ο Κούπερ, που νομίζω ότι είναι το πρώτο του Μουντιάλ, με ήττα στο 90, ρε φίλε. Είναι και ο τρόπος που έρχεται. Τι να πεις, ρε φίλε. Είναι και ο τρόπος που τι να πεις για τον Έκτορα. Εντάξει, φίλε, αυτά τα φέρνει η ζωή. Χρειάζεται. Κέρδισε λέει στο 95 με πέναλτι και τα λοιπά. Άκου τώρα, την πρόκριση. Ο Μπαρμπαόσκαρ Ταμπάρες χρειάστηκε τις πατερίτες του για να πάει στον πάγκο λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Καθώς πέρα από το γεγονός πως είναι ο μακροβιότερος τεχνικός από όσους είναι στα γήπεδα της Ρωσίας, εκτός δηλαδή αυτού του ρεκόρ, έτσι, από το 2006 βρίσκεται στο τιμόνι της Ουρουγουάης, είναι λέει και ο γυρεότερος, είναι ο γερόλικος των πάγκων, καθότι φέτος, όχι γενικά. Ναι. Γιατί θυμάμαι η Βραζιλία κατά το παρελθόν είχε κάτι ζαγκάλους, κάτι άλλους κτλ. Ναι, αλλά περίμενε. Όλα τώρα τα παππούδια από τα καφενεία της Βραζιλίας ήταν στην. Έχει κάτσει τώρα, είναι 71 και είναι ο πλέον γυρεότερος. Έτσι, από τους 32 που κουτσάρουν στην διοργάνωση. Δεν είναι όμως ο γυρεότερος που έχει κάτι σε πάγκο όλων των εποχών. Ναι. Αυτός είναι ο Όθωνας. Ο Ρεχακλής. Έτσι, ο βασιλιάς Όθωνας Ρεχάγκελ, ο οποίος κάθισε την παρεπόμενη διοργάνωση του Euro, γιατί σαν κλασικοί Έλληνες που είμαστε το 2004 πήραμε το Euro και το 2006 δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, γιατί χάσαμε από την Αλβανία, αν θυμάσαι, ναι, με 2-0. Ναι. Μας είχαν πατήσει κάτω, να πούμε, οι φίλοι μας οι Αλβανοί. Και η τελευταία του διοργάνωση. Το 2010, ναι, ήταν η τελευταία του διοργάνωση, εκεί όπου είχαμε πάρει και την πρώτη σοπαλία. Την πρώτη νίκη. Με την Νιγηρία. Που είχε βρωμίσει στο διάφορο. Όχι, Φάνη. Ναι, 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 ο Πουρουπουπού είχε. Ναι, 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 μπράβο, 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 ναι, ναι, ναι. Με τον. Τώρα. Με έναν ο οποίος δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή παίζει ποδόσφαιρο, που είχαμε τερματοφύλακα τότε. Όχι. Του Παναθηναϊκού, ρε. Έλα, ρε, ποιος ήταν εκείνος ο. Τζόρβας. Ο Τζόρβας, Τζιόβας, θα έλεγα. Θα τον παίρνουμε με τον ηθοποιό. Τζόρβας. Ο Τζόρβας, ο οποίος είχε πνίξει κάτι γκολ σε εκείνο το τουρνουά, να πούμε. Εντάξει, με την Νιγηρία πάντως είχε βρωμίσει πολύ. Ήταν και δύο διάφοροι. Η αποβολή του παίκτη της Νιγηρίας. Μετά από χρόνια βγήκε ότι το ψάχνανε, μήπως και. Τέλος πάντων. Υπήρξε, όχι. Την πήρε, φίλε, την πρώτη νίκη σε Μουντιάλ. Η ιστορία έγραψε. Την πήρε. Ο Ρεχακλής, 72 χρονών, ο οποίος βέβαια μετά. 72 ετών, μετά. Και αυτό το λέω για κάποιους που λένε για τα όρια ηλικίας οι προπονητές. Προπονητής δεν θα μπει μέσα να παίξει μπάλα. Έτσι, ο προπονητής
είναι η εμπειρία του, είναι να έχει επαφή με το σύγχρονο ποδόσφαιρο κτλ. Είχε προπονήσει, νομίζω, την Bochum μετά την Εθνική Ελλάδας για να τη σώσει κατηγορία και την έσωσε. Θα σου πω κι άλλο παράδειγμα. Ο Ρεχάγκελ, και μάλιστα τον θυμάμαι, τον Ρεχάγκελ, έτσι που λέγαμε ότι είναι μεγάλος παππούς στον Ανατόλο κτλ. Που είχε πάει, φίλε, εκεί στη. Δεν θυμάμαι αν ήταν η Bochum. Είναι μια ομάδα στη Γερμανία πάντως, νομίζω 90% την Bochum, αλλά δεν βάζω και το χέρι μου φωτιά. Με τη φορμίτσα του, ωραίος κύριος, έτσι 75-70 πόσο χρονών κτλ. Χαλαρός να περπατάει γρήγορα με τη φορμίτσα του, μια χαρά σου. Σου έχω και μπασκετικό παράδειγμα, τώρα που το είπες. Λοιπόν, ένας θρύλος του NBA, μιλάμε για τον Larry Brown, ο οποίος είναι ο μοναδικός, αν δεν κάνω λάθος, προπονητής στην ιστορία του αθλήματος που έχει πάρει πρωτάθλημα κολεγιακό και πρωτάθλημα στο NBA. Έτσι, ο Larry Brown λοιπόν, ξέρεις πόσο χρονών είναι? 78 ετών. Έχει ήδη μπει στο Hall of Fame του NBA, του μπάσκετ, έτσι. Μάλιστα. Εκεί που έχει μπει ο Γκάλης, ας πούμε, πέρυσι. Πότε μπήκε. Πρόσφατα, ναι. Εντάξει, λοιπόν, και πολλοί άλλοι. Έρχεται για πρώτη φορά Ευρώπη, φίλε. Και θα κουτσάρει του χρόνου, από τώρα ανέλαβε, την Τωρίνο. Μάλιστα. Έτσι, στην Ιταλική Λίγκα. Ξέρεις κάτι, μου δίνει μια τρομερή πάσα αυτό το θέμα. Που κάνεις και με αυτό να πάμε στο διάλειμμα. Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Δεν σου λέω ότι θα έρθει ο Larry Brown εδώ πέρα να κάνει, ξέρω εγώ, παπάδες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Larry Brown και ο Ρεχάγκελ που είπαμε, ξέρω εγώ, σε δύο διαφορετικά αθλήματα μπορούν να φέρουν μια κουλτούρα. Μια νοοτροπία διαφορετική. Άνα, μπράβο. Έτσι. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, ο Σερ Άλεξ, φίλε, ακόμα και τώρα τον βλέπεις. Και τώρα, άμα τον βάλεις. Εννοείται. Νομίζω ότι σταμάτησε για άλλους λόγους. Για λόγους υγείας σταμάτησε, ξεκάθαρα. Γιατί δεν μπορούσε να αντέξει η καρδιά του. Και τα λοιπά, αυτά, γιατί πανηγύριζε σαν τρελό. Ναι, την πίεση πριν στους αγώνες. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και τώρα να τον βάλεις. Νιώθει ρε φίλε, μυρίζει. Δηλαδή το γρασίδι κοιμάται και αισθάνεται λες και κοιμάται σε γρασίδι. Το ξέρει αυτό το πράγμα. Ο Larry Brown, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα στο NBA με τους Pistons, έτσι, το 4. Η ομάδα που είχε τότε τους Γουάλλας και τα λοιπά. Μια πολύ σκληρή ομάδα. Όχι η σκληρή του Detroit, έτσι. Το 2004. Πριν πάμε σε διάλειμμα, αυτό που θέλω να πω είναι για την ηλικία. Δες ρε φίλε πώς στο εξωτερικό, κάτι το οποίο δεν το έχουμε στην Ελλάδα και είναι αυτό που το έχουμε συζητήσει και off air, εκτός αέρα, δίνονται ευκαιρίες σε άτομα μεγάλης ηλικίας που τους κάνουν να ανανεωθούν ρε φίλε. Δηλαδή τώρα 78 χρονών ο άνθρωπος, 72. Τα λοιπά, άλλο ξέρω εγώ στα 60. Κοίτα και μεταξύ μας τώρα όμως, έχεις... ο ομοσπονδιακός, έτσι, δεν έχει το άγχος της καθημερινότητας του τύπου να στήσει προπονήσεις, να κάτσει να ασχολείται με τον κάθε παίκτη, τι έγινε, όχι βίντεο, είναι επιλογή. Όχι έλα να δούμε αυτό, είναι ταξίδια κτλ. Είναι γι' αυτό λέγεται selection, σε λεσάω σημαίνει και επιλογή παίκτων. Είναι και τακτική, είναι και αυτά τα τουρνουά είναι πάρα πολύ έτσι, υψηλού επίπεδου. Σίγουρα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Παικτών. Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι, okay, είναι μια εξέλιξη για κάποιους σε μεγάλη ηλικία. Σίγουρα. Όχι όμως να μου φέρεις μπαρμπάδια. Όχι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Πρόσεξε. Γιατί ο ηλικία... άλλος μπορεί να είναι μπαρμπάδι και στα 60 του. Ακριβώς. Άμα είναι, έχουμε δει όλοι μας έξω παραδείγματα και σε άλλα. Και το πάω στο παράδειγμα του Αλκέτα. Βρε και σε άλλα. Στην Εθνική Ελλάδος. Και σε άλλα ο Αλκέτας δεν ήταν μπαρμπάδι προπονητικά τότε. Όχι. Προσπαθούσε να μεταφέρει μια άλλη νοοτροπία στους ποδοσφαιριστές του. Εντάξει, δεν είχε... Οι οποίοι όμως δεν μπορούσαν να τη δεχτούν. Μοντέρνος προπονητής δεν ήταν. Για την δεν ήταν μοντέρνος, αλλά δεν ήταν μπαρμπάδι. Όχι, εντάξει, είχε μια έτσι, ιδιαίτερη προσωπικότητα η οποία βοήθησε εκείνη την εθνική, η οποία μεταξύ μας δεν είχε στάρ. Όχι, γι' αυτό ήταν δηλαδή μια ομάδα με παίκτες από το εγχώριο πρωτάθλημα. Ίσως αν το σκεφτείς και την συγκρίνεις με τις εθνικές πριν. Όπου είχαν παιχταράδες, θρύλους, θρύλους του, ναι, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι είπες τώρα, τους θρύλους της Βορείου Ελλάδος. Ναι, και από κάτω, άμα ναι, βάλεις σαρκάνε, τώρα κάτως δωμάζους και τα λοιπά. Δωμάζει, ναι, τώρα, ναι, εντάξει, ναι. Είχε παιχταράδες. Εδώ είμαστε. Άμα δεν τιμήσουμε το σπίτι μας, θα πάσει να μας πλακώσει. Είχε τρομερούς αθλητές. Και το ποδόσφαιρο τότε ήταν ούτως ή άλλως ερασιτεχνικό παντού. Αν βάλεις εκείνους και αν βάλεις και τους τώρα, ας το πούμε έτσι, και όταν εννοώ τους τώρα, εννοώ εποχή Ρεχάγκελ, Σάντος και τα λοιπά που η Εθνική όντως είχε πάει καλά, που είχαν εμπειρία εξωτερικού και είχαν τέλος πάντων μια άλλη παιδεία κτλ. Εκείνη η Εθνική ήταν τραγική.
Έτσι. Απαράδεκτη. Και πώς έφτασε να παίξει τον Μουντιάλ. Απαράδεκτη. Έτσι. Τέλος πάντων, διάλειμμα, επιστρέφουμε. Βασίλη Σκαβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Βασίλη, δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα. Νομίζω τα λύσαμε όλα. Κλειδώσαμε. Εκπέμπουμε σε συχνότητες. 107 και 4 στα FM. Εκπληκτικές συχνότητες και καθαρές συχνότητες. Θα μείνουμε μέχρι και τις 10 εδώ. Τις καθαρίσαμε τις γραμμές, τώρα πάμε να τις ξεσκονίσουμε κιόλας. Σωστό, πάμε να πατήσουμε και ένα. Πώς λέγεται, ένα restart. Όχι, ένα παρκέ να κάνουμε. Α, ναι, ένα παρκετάρισμα. Να γυαλίσουμε. Επανερχόμαστε μετά το διάλειμμα με Αλκέτα Παναγούλια. Πάμε για ζωντάνια γαμώτο. Παραδοθήκατε με φόρο. Πήγε να περάσει. Τι περάσει, ρε μάκα. Κάνε σου το ζωμωτικό. Τι σας ζητάω. Κάνε σου. Ένα μαρκό να πάρετε και ένα γκολ. Τι σας ζητάω. Θέλει να κάνει προμενάδα με την μπάλα ο Μαχλάς. Πά στη μεγάλη περιοχή. Να τριπλά τον ένα, να τριπλά τον δύο, να τριπλά τον τρία. Για να έχει ανοιχτό παιδί. Λέει ο μαλάκας ο προπονητής. Ας έχει παίχτες! Σουτάρατε! Έτσι μένει το κόλ! Τιτάνας. Ζήγαντας Αλκέτας. Τιτάνας. Ζήγαντας. Ας έχει παίχτες! Σουτάρετε! Μα ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου αυτό που λέει ο Αλκέτας. Μιλάει ο Λαλάκας ο προπονητής. Μιλάει, αλλά ο Λαλάκας ο παίχτης. Κάνει προμενάδα ο Μαχλάς. Παραπρομενάδα. Προμενάδα. Τι ατάκα, ρε. Αυτή είναι ατάκα που τη λέει Μποέμις, Έλλην, ο οποίος μεγάλωσε εκεί στα 50, στα 60, ρε παιδί μου, αλλά έχει ζήσει και λίγο εξωτερικό. Ναι, οπότε, Αμερική, πολλά χρόνια. Ναι, πολλά, εκεί έμενε, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, τη λέει δηλαδή τέτοιος τύπος. Δεν τη λέει, ρε παιδί μου. Δεν είναι λαϊκός τύπος, αλλά έχει και μια εσάνς, μια έγλη παρελθόντος. Πώς να σου το πω έτσι, ότι δεν είναι τέρμα λαϊκός, κατάλαβες, αλλά προμενάδα, εντάξει. Κάν την προμενάδα το Μαχλάς. Είναι η μοναδική. Δηλαδή δεν έχω ξανακούσει αυτή την ατάκα. Μεγάλη ευκαιρία για τη Δανία. 0-1. 0-1. Η Δανία ανοίγει το σκορ με τον. Με αυτόν με το περίεργο όνομα. Με τον Γιουράρη. Γιουράρη. Και όχι το Ζουράρη. Όχι το Ζουράρη. Ούτε τον Μπουτάρη. Γιουράρη. Μάλιστα μια αντεπίθεση. Μια αντεπίθεση για την Δανία. Από τα αριστερά έχει όντως πολλές άδειες θέσεις σήμερα το γήπεδο, μιας και το ανέφερες πριν. Ωραία, για να το ξαναπεριγράψουμε το κόλλο. Βγήκαν 3-3, έβγαλε την κάθετη πάσα ο... Ποιος είναι αυτός? Ο Έριξεν πρέπει να την έβγαλε την πάσα. Κάθε την πάσα το έφαγε από την κλειστή γωνία βέβαια ο τερματάς του Περού. Πω. Ναι, από την κλειστή γωνία το έφαγε. Ωραίο πλασεδάκι με το αριστερό από την αριστερή μεριά στην κλειστή γωνία. 0-1 η Δανία. Να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε φυσικά στο 60 λεπτό του αγώνα. Αλλά το Περού, χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνοντας πέναλτι λίγα λεπτά πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και σίγουρα αυτό ειδικά στο timing, έτσι, ήταν ό,τι χειρότερο για το Περού. Λοιπόν, γενικότερα, εντάξει, το Μουντιάλ έτσι έχει ξεκινήσει. Έλα ρε, ο Γιουράρη είναι ο Πόλσεν. Είπατε μου κάτι, μου μοιάζει να. Ο Πόλσεν είναι ο οποίος παίζει στη Λειψία. Μάλιστα. Απλά το Γιουράρη μάλλον είναι το. Τι είναι το παρατσούκλι του. Ναι, το Γιουσούφ Γιουράρη Πόλσεν. Μάλιστα, δεν ήξερα ότι γράφει στη φανέλα Γιουράρη. Τέλος πάντων. Αυτά. Ο παθός του Γιουράρη, φίλε, και του Μπουτάρη. Έτσι, ο Γιουράρη. Εντάξει, έχασε μια ευκαιρία τώρα το Περού. Από τα αριστερά ένα σούτ με το αριστερό πόδι διαγώνιο το έβγαλε ο Κάσπερ Σμάιχελ, πολύ καλή απόκριση που κρατάει να τερματάς για μεγάλες ομάδες, τον πιστεύω τον Σμάιχελ. Πέρασε από τη σίδη ρε φίλε και δεν από τη στιγμή που δεν έμεινε πέρασε από τη σίδη του Γουαρδιόλα.
Όχι, όχι, ρε. Από τη City πέρασε. Πριν. Με τον Καστίγιο. Μάλιστα. Όχι, στη City είχε ξεκινήσει. Ήταν τα πρώτα του βήματα, αν θυμάμαι καλά, στην. Γιατί, κοίταξε. Στην Πρέμερ. Τώρα από πήρε το. Του Γουαρδιόλα να έφευγε, ρε παιδί μου, εντάξει, θα σου έλεγα γιατί. Όχι, ρε, όχι, καμία σχέση. Τώρα τα τελευταία χρόνια παίζει τη Λέστερ. Πήρε και πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι θέμα ότι όλοι τον. Το συγκρίνουν με τον πατέρα του, αλλά δεν είναι ο καταπληκτικός τερματοφύλακας, έτσι. Δεν είναι ο καταπληκτικός τερματοφύλακας. Εντάξει, είναι για εκεί που είναι, για μια μικρομεσαία ομάδα στην Αγγλία, έτσι, να βγαίνει δέκατος, πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει, θα μου πεις τώρα, εδώ το πήρε το πρωτάθλημα Χουτ, εντάξει, με center back τον Χουτ το πήρε. Εντάξει, δεν μετράει, δηλαδή μια χρονιά που ήταν πυροτέχνημα. Πάντως στην Λέστερ έχει 263 συμμετοχές, έτσι, από το 2011 αγωνίζεται ο γιος του μεγάλου Πίτερ Σμάιχελ. Του Πίτερ Σμάιχελ. Του... Λέγαμε για Αργεντινή πριν. Εγώ θεωρώ ότι η Αργεντινή θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με ομάδες που παίζουν με δύναμη. Είναι μια ομάδα η οποία βασικά για μένα αυτό με τη δύναμη είναι καθαρά θέμα είναι και θέμα διάθεσης. Εγώ δεν τους βλέπω. Είναι σωματική διάπλαση. Είναι και σωματική διάπλαση, αλλά. Δεν την έχει. Εγώ, δεν εγώ, την εγώ, έχει, αλλά δεν τους βλέπω και. Εγώ αναφέρομαι κατασκευαστικά. Όταν γυρνάει στον πάγκο ή όταν θα πάει να βγάλει την εντεκάδα, δεν έχει. Δηλαδή είναι όλοι παίκτες εθνικής Ισπανίας. Ναι. Αλλά οι Ισπανοί έχουν και ένα Μπούσκετς. Κατάλαβες. Έχουν ένα Πικέ. Έχουν χαμηλότερο ένα Ράμος. Και είναι όλοι... Έχουν ναι. παίκτες κορμιά. Από τη μέση και πίσω, οι οποίοι είναι κορμιά και για τα στημένα, αλλά κυρίως και για να έχουν δύναμη. Έχει μεγάλο Εντάξει. πρόβλημα. Και στην ταχυδύναμη, όπως το είπες πριν. Όχι, έχουν στη δύναμη. Ναι. Όσον αφορά την ταχυδύναμη, δηλαδή το πόσο γρήγορα θα αναπτύξουν ταχύτητα με ή χωρίς την μπάλα στα πόδια, εκεί δεν έχουν τεσταριστεί γιατί σήμερα είχαν 80-20 κατοχή. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι ο Μπανιέγα και ο Μασεράνο έχουν πολύ καλή μετάβαση. Αλλά δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα τους τρέξουν. Δηλαδή, άμα δεις τώρα, ακόμα και η Πορτογαλία. Την οποία την υποτιμάμε και τα λοιπά, είναι πιο ομάδα. Και κυρίως τα χάφη έχει μηχανάκια. Σίγουρα. Θα έχει πρόβλημα η Αργεντινή. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία. Κυρία για το Περού. Ενώ μπορεί να επιτεθεί με ευκολία, να το πω έτσι, να φτάσει στην περιοχή, με δυσκολία μείνεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι πέρα από θέμα παικτών, επιλογής ας πούμε, που δεν έχει, είναι και θέμα διάθεσης. Είναι μια ομάδα η οποία εμένα τουλάχιστον έτσι όπως την είδα σήμερα. Στο παιχνίδι με την Ισλανδία δεν είχε συνοχή στο αμυντικό της παιχνίδι. Σαν να δούλεψε μόνο το 50% του παιχνιδιού της, να σου το πω έτσι. Αυτό μου φαίνεται ξεκάθαρα. Αυτό είναι και θέμα διάθεσης όμως. Έτσι, το αν θα είναι οι γραμμές ας πούμε, μεταξύ τους κλειστές, το αν θα υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, αυτά καμιά φορά είναι και θέμα διάθεσης. Οπότε δεν μπορώ με ένα παιχνίδι να κρίνω, αλλά μου φάνηκε σαν μια ομάδα η οποία τέλος πάντων στην άμυνα θα έχει προβλήματα. Έχει αρκετά προβλήματα. Το έχουμε πει αυτό. Εντάξει, ναι. Δεν έχει τα πρόσωπα έχει για να αρκετά παίξει. Έχει αρκετά προβλήματα. Ο τερματοφύλακας ο βασικός είναι τα τελευταία 10 χρόνια παγκίτης και παίζει 2 μάτς το χρόνο. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ένας Μέση μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ξανά. Εγώ θεωρώ ότι από τη μέση και μπροστά η Αργεντινή είναι καταπληκτική ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει 4 ποδοσφαιριστές που μπορούν να τα κάνουν όλα. Δηλαδή, αν. Για μένα δεν ξέρω γιατί έβαλε τον Ντι Μαρία ας πούμε, σήμερα. Προφανώς θέλει να παίξει λίγο πιο ορθολογικά η Αργεντινή. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να παίξει με τριπλέτα. Πρέπει ο Μέση να πάει στα πλάγια όπως παίζει και στην Μπαρσελόνα φέτος. Με τον Σουάρεθ να παίζει πρακτικά κορυφή. Προφανώς και θα μπαίνει και, στο κουτί και θα αλλάζει πολλές φορές. Με τον Αγουέρο αναγκαστικά πλάγια ή στην κορυφή. Ανάλογα με το ποιος θα είναι ο τρίτος. Και για μένα ο τρίτος θα είναι ή ο Ντιμπάλα πλάγια ή αν βάλεις τον Ιγουαΐν για να έχεις ας πούμε ένα παίκτη που θα μπορεί να παίξει και με λίγο πλάτη να δώσει και αυτό που λέμε καμιά πάσα να ανοίξει χώρο λόγω κορμιού κτλ. Να παίξει με τον Ιγουαΐν στην κορυφή και πλάγια τον Αγουέρο. Δεν έχει πολλές επιλογές η Αργεντινή. Είναι μονόδρομος. Αν όμως παίζεις μόνο για το Μέση δεν γίνεται. Όχι. Γιατί σήμερα η Αργεντινή εμένα μου φάνηκε ή ότι περιμέναν όλοι από το Μέση να κάνει αυτό που είναι να κάνει, ή ότι παίζανε για το Μέση. Αυτό, να βάλει γκολ ο Μέση. Μου θύμισε τους Καβαλίες, φίλε. Με τον Λεμπρό. Το μπάσκετ είναι άλλο, ρε. Όχι, το μπάσκετ είναι πιο. Το μπάσκετ μπορεί να φανεί αυτό. Δηλαδή, μην μπλέκουμε τα αθλήματα. Ποδοσφαιρικά δεν ξέρω. Δεν μου κάνει τρομερή εντύπωση. Φάνηκε ασύνδετη. Όταν έχει τον Αγουέρο μέσα, έχει τον Τιμπάλα στον πάγκο, έχει τον Ιγουάιν,
Δεν μπορεί να περιμένεις από το Μέση μόνο. Κορυφαίος, έτσι, ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή ίσως, ας πούμε, με την μπάλα στα πόδια. Ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν μπορείς να παίζεις, να πούμε, μόνο με αυτόν. Η Μπαρσελόνα τι περιμένει από το Μέση να τα κάνει όλα. Όχι, φυσικά και γι' αυτό αναδεικνύεται. Πρέπει να έχει ποτέ μια ομάδα. Ποτέ δεν το περίμενε αυτό. Ποτέ. Ποτέ. Και γι' αυτό και έχει αναδειχθεί στην Μπαρσελόνα. Και δεν μπορεί αντίστοιχα στην Εθνική Αργεντινή να αναδειχθεί με την έννοια ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι η ομάδα του ενός. Καταρχάς στην Εθνική Αργεντινή παίζει δεκάρι. Ναι. Δεν είναι δεκάρι ο Μέση. Μπορεί να φοράει το 10, δεν είναι το δεκάρι το κλασικό, δεν είναι ο Ορτέγκα. Εντάξει. Δεν είναι ούτε καν ο Μαραντόνα, ας πούμε. Άλλο ποδόσφαιρο. Άλλο ποδόσφαιρο ο Μέση τότε, άλλο ποδόσφαιρο είναι κατεξοχήν εξτρέμ, ο οποίος αναγκαστικά και λόγω ηλικίας, αλλά κυρίως για να είναι και κοντά στον γκολ, παίζει μέσα στην περιοχή. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, χαραμίζεται ένας τέτοιος παιχταράς, ο οποίος μπορεί να τριμπλάρει τρεις παίκτες μέσα σε ένα τετραγωνικό, χαραμίζεται με το να γυρνάει στο κέντρο και να παίρνει την μπάλα για να οργανώσει. Και να περιμένεις από αυτόν όλες τις μπαλιές. Χάνει ουσία, χάνει χρόνο, βρίσκεται σε λάθος σημείο. Χάνει δημιουργικότητα. Όχι, είναι δημιουργικός ρε φίλε, αλλά σήμερα δεν ήταν. Εντάξει, σήμερα δεν ήταν. Εντάξει. Αλλά χάνει ρε παιδί μου σε πολλά άλλα. Έχει. Η ομάδα χάνει σε πολλά άλλα. Έχει να βάλει άλλον στη θέση του. Ενώ ώστε... Θα βάλει τον Πανέγα. Δηλαδή όσες κάθετες θα περάσει ο Μέση, θα περάσει τον Πανέγα. Το ζήτημα είναι ότι ο Μέση θα πάρει τρεις φορές την μπάλα μέσα και θα βάλει δύο γκολ. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος αυτό. Καταλαβες. Ναι. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, 23-12-87-8-88. Ακούτε αλληλούια. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Ο Στάθης και ο Μιχάλης είναι στα μικρόφωνα. Και αναμένουμε. Έχουμε βάλει ένα κουιζάκι για από την αρχή για τους φίλους του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ναι. Τώρα για το ΠΑΟΚ το τσεκάραμε 100%. Οι 5 Περουβιανοί, τον ένα τον είπαμε βασικά. Ήταν ο Ζαμπράνο, ο οποίος έπαιξε ως δανεικός. Θέλουμε τους άλλους 4. Μιας και παίζει το Περού σήμερα, τους 4 Περουβιανούς, συν το Ζαμπράνο που είπαμε, που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ και δώσαμε και μια βοήθεια, είναι. Δύο διάδες. Μεγάλη ευκαιρία για το Περού. Το μάτσο του μεταξύ του δεύτερου μήκρονου είναι πάρα πολύ καλό. Πάνω πάρα πολύ καλό ρυθμό. Οι Περουβιανοί έχουν 3 ευκαιρίες από τη στιγμή που δέχτηκαν το τέρμα. Φαρφάν έχασε μια ευκαιρία πάνω στη γραμμή από rebound. Πήγε να βάλει. Ναι, μεγάλη ευκαιρία. Δεν την προλάβε. Δεν την προλάβε. Βρισκόμαστε στο 61ο λεπτό. Να θυμίσουμε ότι οι Δανείοι προηγούνται με τον γκολ του Πόλσεν 0-1. Τώρα, για το quiz. Παίξτε του ΠΑΟΚ. Είπαμε 23-10-2-7-8-88. Είπαμε τη βοήθεια. Έχουν παίξει 2 και 2. Πακέτο δηλαδή ήρθανε σε διάδες. Να δώσουμε και χρονολογική βοήθεια. Όχι. Εύκολο είναι. Και τους δύο που είχαν έρθει πακέτο στον Άρη. Εγώ δεν θυμάμαι άλλους Περουβιάνους. Ούτε εγώ θυμάμαι στον Άρη. Και στον Πάκο. Άμα κάποιος ξέρει. Αυτούς τους δύο. Ναι, άλλους, να μας πει. Δεν το έχουμε τον βρει κάπου. Τον Δανό τον βρήκαμε το σκόπο. Okay, δεν το έχουμε βρει κάπου. Τον Δανό τον βρήκαμε. Μπορεί να είναι και άλλος Δανός. Έχει πέρα. Κάτσε, περίμενε. Του ΠΑΟΚ ο τερματοφύλακας. Πέρσι. Ναι, Όλσεν. Όλσεν. Δανός δεν είναι. Ναι, Δανός. Δανός δεν είναι. Όλσεν, ναι. Μ' άρεσε αυτό που σου βγάλε το Google. Μου βγάλε άλλη όρση. Κάτσε εδώ να βρούμε το λισάρι. Ναι, είναι Δανός. Όχι ρε, Σουηδός είναι. Όχι ρε. Σουηδός είναι. Σουηδία παίζει. Σουηδία, βασικούρα. Α, μάλιστα. Ναι, άντε. Με μπερδεύσεις. Απλά παίζει στην Κοπενχάγη τώρα. Γι' αυτό. Εντάξει. Είναι στη Δανία η Κοπενχάγη. Εντάξει, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Έλα, ας μείνουμε στους Περουβιάνους. Λοιπόν. 23-10-2-87-8-88, 4 Περουβιανοί. Ναι, θα πάμε σε διάλειμμα, Βασίλη. Μετά το διάλειμμα, θέλουμε τους 4 Περουβιανούς του ΠΑΟΚ και τους 2 Περουβιανούς του Άρη, οι οποίοι 4 ήρθαν 2 συν 2 στον ΠΑΟΚ και οι 2 ήρθαν μαζί στον Άρη. Πάμε σε διάλειμμα, αφού υπενθυμίσουμε ότι ακούτε το Αλληλούια. Χορηγός της εκπομπής Αλληλούια είναι τα Έπιπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία, στην Αθηνά, στα Κύρια 6, εκεί όπου θα πάρετε τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και με πολλές ευκολίες πληρωμής. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με τη συνέχεια της εκπομπής. Επιστρέψαμε με τεράστια ευκαιρία για το Περού. Μιλάμε, έχει, όπως λέμε χαρακτηριστικά, Μερακλής. Έχει κοιμηθεί ο Θεός. Μερακλής. Πάρα πολλές ευκαιρίες στο Περού, λοιπόν, που δικαιούται να ισοφαρίσει. Offside εδώ την κόβει τη φάση. Ο Γκερέρο σε μια μπαλιά που πήρε με πλάτη και γύρισε με ένα από τα κουνάκι με φάλτσο στη γωνία. Φίλε Μερακλής. Ο Σμάιχελ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο Σμάιχελ έπαθε 10 εγκεφαλικά. Που δεν το φάγε. Στο δευτερόλεπτο εκείνο που η μπάλα ήταν μέσα, δεν έμπαινε, δεν έμπαινε. Και
γυρνάει η κάμερα του Μουντιάλ σε οπαδό της Δανίας, η οποία κάνει αυτό που έκανε ο Ζιντάν όταν έβαλε τον κόλο Μπέιλ. Πω, τι θα μπαινε, τι θα τρώγαμε. Ναι. Οι φίλοι της Δανίας. Ναι, ναι, στην ναι, μεγάλη ευκαιρία για το Περού. Αν έμπαινε, θα ήταν το γκολ του τουρνουά. Εντάξει, μέχρι στιγμής, αλλά σίγουρα είναι από τα καλύτερα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, ήταν πολύ έξυπνο το τακουνάκι. Ακούτε, αλληλούια, στους 107 και 4 στα FM στο Λίμπερο. Σχόλιο για Κριστιάνο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10. 23 10 287 888 στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο. Ποιοι είναι οι 4 Περουβιανοί που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ και οι 2 που έχουν περάσει από τον Άρη. Θα τους δώσουμε και για παροξίδες και για αργάνους το quiz. Δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση. 23, 10, όπως είπες, 2, 87, 8, 88. Τώρα, έλεγες για Κριστιάνου. Μετά τις 9, μπορούμε να πιάσουμε και σχόλιο για το μακεδονικό. Εντάξει. Είναι να δώσουμε πρώτα τους Περουβιανούς στις καρδιάς μας. Εντάξει, μου αρέσει που το λέμε μακεδονικό. Δεν είναι μακεδονικό. Έτσι, ναι, κανονικά δεν θα πρέπει να λέγεται μακεδονικό. Σκοπιανό. Άρα, ναι, σκοπιανο-μακεδονικό θα πρέπει να λέγεται. Όταν το λες μακεδονικό. Μακεδονικό. Όταν το λες μακεδονικό είναι σαν να λες ότι όντως είναι. Ή βόρειο-μακεδονικό. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, για Κριστιάνο, καταπληκτικός θες. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι. Πολύ, για να δούμε ευκαιρία για την Δανία. Ω! Ένα πολύ ωραίο πλασέ. Πρόλαβε και έβαλε ο αμυντικός του Περού. Τα πόδια του και πάει να σώσει κιόλας εδώ πέρα με τρομερή έκρηξη στην μεγάλη ευκαιρία αυτή των Δανών από το σημείο του πέναλτι πήγε να κάνει ένα αριστερό πλασέ. Εντάξει, η μπάλα δεν ήταν πολύ καλά. Την έπιανε ο τερματάς, αλλά έβαλε και το πόδι για σιγουριά. Ο παίκτης ο οποίος έχασε την ευκαιρία, ποιος είναι, είναι το 9. Ποιος ήτανε, τον Χαο Γιώργενσεν, ναι, ποιος είναι, κάποιος ήτανε. Τον χάσαμε. Τέλος πάντων. Το μάτς είναι στο 23ο λεπτό. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά. Η Δανία, θυμίζουμε, προηγείται 1-0. Δεν είναι καλύτερη η Δανία. Πραγματικά το Περού ίσως να αξίζει και τη νίκη. Όχι μόνο το βαθμό της οπαλίας. Παρ' όλα αυτά, είπαμε, αυτά είναι τα ωραία στα τουρνουά, έτσι. Όπου μια γκέλα, μια φάση μπορεί να σε κάνει από εκεί που παίζεις καλά και δικαιούσε πράγματα, να κυνηγάς και να. Γιατί αν χάσει το Περού σήμερα, θα παίζει και με την πλάτη στον τοίχο από εδώ και πέρα στα επόμενα δύο παιχνίδια του. Λοιπόν, λέγαμε για Κριστιάνο. Ο οποίος Κριστιάνο δεν αρέσει... έχει ανάγκη να δώσει, καταρχάς αυτό να πούμε, δεν έχει ανάγκη να δώσει απαντήσεις σε κανένα. Έτσι. Δεν έχει ανάγκη να δώσει απαντήσεις. Έχει μια καριέρα πλέον, η οποία, τέλος πλέον πάντων... και σε νούμερα. Ναι. Όχι. Πλέον και σε νούμερα όχι και νομίζω ότι και η. Αλλά μπαίνει ρε φίλε κόντρα του με τον Μέση. Μεγάλη ευκαιρία εντωμεταξύ για το Περού. Άλλη μία με τον Φαρφάν. Μάλιστα. Για να ξαναδούμε τη φάση, έτσι να την περιγράψουμε. Πραγματικά έχει χάσει μαλλιά το Περού. Έχει χάσει απίστευτες φάσεις. Απίστευτες φάσεις. Πω. Φάουλ εδώ, το έδωσε. Τον γκρέμισε ρε φίλε, εντάξει. Το έδωσε. Τώρα έχει και αλλαγή. Για να δούμε από τα δεξιά. Στο σημείο του πέναλτι το έβγαλε ο Σμάχελ. Με τα πόδια. Με το... Ο Σμάχελ το έβγαλε ή αμυντικός. Ένας από τους δύο. Νομίζω ο Σμάχελ το έβγαλε. Μεγάλη ευκαιρία από το σημείο του πέναλτι. Πλασέ του Φαρφάν. Στο κέντρο βέβαια της εστίας. Δεν σημάδευε σωστά. Ο οποίος βγαίνει κιόλας τώρα. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, ο προπονητής του Περού. Με τη Χέτη και το μαλλί, ξέρω εγώ, δεν σου θυμίζει ροκστάρ δεκαετίας 70. Ναι. Έτσι, σαν Μποντζόβι ένα ναι, πράγμα. Μπράβο, ναι. Καμία σχέση με προπονητή, καθώς πρέπει. Τον βλέπεις, ρε παιδί μου, και λες, τώρα αυτός είναι προπονητής. Ναι. Ξέρω εγώ. Κι όμως είναι. Μια άλλη εποχή. Λοιπόν, για πες, για έλεγες για Κριστιάνο. Ότι, εντάξει, καταρχάς έχει καταφέρει να πάρει ένα τρόπο με την Πορτογαλία, με την εθνική του. Έχει πάρει πόσα τρόπα με τη Ρεάλ. Έχει νούμερα τα οποία είναι εξωπραγματικά και στην Εθνική και στη Ρεάλ και στη United. Είχε πάρει και κούπες με τη United, έτσι, να μην ξεχνάμε. Απλά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν ποδοσφαιριστές περνώντας τα χρόνια. Εντάξει, αυτό συμβαίνει κυρίως στα ομαδικά αθλήματα. Βέβαια, συμβαίνει ας πούμε και στο τένις. Έτσι. Πολλοί αθλητές έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται και τον τρόπο με τον οποίο πάνε το παιχνίδι, είτε στα πόδια είτε ξέρω εγώ κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το πόσο ο Κριστιάνο έχει αλλάξει το παιχνίδι του. Δηλαδή, αν δεις τώρα παιχνίδια του στη United ή τα πρώτα χρόνια στη Real, είναι άλλος παίκτης. Καμία σχέση. Έτσι, πλέον αγωνίζεται αρκετά με πλάτη. Πλέον είναι ο παίκτης ο οποίος σπάει την μπάλα. Πλέον είναι ο παίκτης ο οποίος
Περιμένει από το Περιμένει και την μπάλα για να σουτάρει. Ευκαιρία για την Δανία. Το βγάλε ο τερματάς του Περού. Ευκαιρία εδώ για την Δανία. Έχει ανέβει το Περού. Και με τα. Τι πήγαινα και πήγαινε να του σταματήσει την μπάλα, το είδες. Καλά, ναι. Τσίπησε την μπάλα ο Δανός. Είναι καλή ξυλοκόπηκη και η Δανία. Ναι. Αυτή τη στιγμή το Περού πιέζει μπροστά. Άλλο ένα τετράλεπτο έχει μείνει. Έχει πάρει και την κάρτα ο Ντιλέινι εδώ πέρα για τους Δανούς. Αλλά έχουν και τις ευκαιρίες τους να αντεπίδεσαι. Η Δανία, έτσι, λογικό είναι. Μόνο το Περού να έχει ανέβει. Για να το κλείσουμε, ο Κριστιάνο παίζει και στην εθνική center for και νομίζω ότι δεν θα υπήρχε ιδανικότερη θέση για να βρει ο Φερνάντο Σάντος τον Κριστιάνο, γιατί οπουδήποτε αλλού θα ήταν τρύπα. Θα είχε πρόβλημα στην Σάντος. Ανάπτυξη της ομάδας. Έτσι, θα ήταν τρύπα. Ενώ τώρα που το κάνει συνέχεια αυτό ο Σάντος, ο φουνταριστός του δεν τον ενδιαφέρει. Είναι τελείως ελεύθερος. Έτσι, είναι τελείως ελεύθερος ο φουνταριστός του Σάντος πάντα. Έχει 9 παίκτες. Οπότε τον έχει βάλει μπροστά και τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει αν θα γυρνάει πίσω ή αν, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αφήνω το κομμάτι, το δημιουργικό κατά κάποιο τρόπο πάνω του. Για να δούμε εδώ το Περού πραγματικά σε κάθε φάση μυρίζει γκολ, έτσι. Σε κάθε φάση. Οι Δανείοι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να προηγούνται. Με νίκη και με δόντια. Με 0-1. 87ο λεπτό. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, μεγάλο μάτς χθες. Έβαλε μια γκολάρα ο Ντιέγο Κώστα. Πολύ ωραίο τέρμα. Βεβαίως το απευθείας φάουλ του Κριστιάνο στο τέλος το 88. Και λόγω κρισιμότητας, αλλά και εντάξει, πήρε πολύ ωραίο φάλτσο η μπάλα. Ήταν το πιο όμορφο αντικειμενικά. Έκανε και την κουνελιά ο Ντεχέα που λέγαμε εκτός αέρα. Έχει βουήξει το Twitter είπες, και λέει. Επαθεκάριους. Ναι, επαθεκάριους. Ξέρω εγώ, ή λέει ότι η εξωτερική εμφάνιση Ντεχέα. Πνεύμα μέσα, ξέρω εγώ. Δηλαδή κάριους κτλ. Εγώ στο είπα ότι μου κάνει εντύπωση γιατί σε κάθε μουντιάλ και σε κάθε διοργάνωση. Καλοκαιρινή, ναι, έχουμε άλλη μπάλα. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το τεχέα ευθύνεται η μπάλα. Δεν είναι ότι έκανε λάθος τοποθέτηση, γιατί είχε βάλει σωστά το κορμί του. Απλά δεν υπολόγισε ότι η μπάλα θα έχει τόση δύναμη. Αυτό μου κάνει εντύπωση, κατάλαβες. Ναι. Το θυμάμαι και σε άλλες περιπτώσεις, με άλλες μπάλες. Ξέρω εγώ στην Νότια Αφρική, άμα θυμάσαι, λέγανε όλοι ότι η μπάλα, ας πούμε, πέφτει πολύ απότομα. Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ή ότι είναι πολύ σκληρή. Ή ότι ξέρω εγώ τα σούτ δεν μπαίνουν. Το θέμα πολύ είναι ότι οι ομάδες με αυτές τις μπάλες δεν τις έχουν από πριν για να προπονηθούν. Προφανώς, ρε, ναι, δεν είπα αυτό. Δεν λέω ότι καλώς το έφαγε πώς να λένε, ο Ντεχέα. Εντάξει, προφανώς και ήταν κουνελιά, γι' αυτό το χαρακτήρισα έτσι. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι. Ναι, μήπως θα πρέπει να βγει μια μπάλα. Μια στάνταρ έκδοση. Λεπτομέρεια για κάποιους. Αλλά εντάξει, λεπτομέρεια σε αυτό το επίπεδο παίζει ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Δεν το συζητάμε και εντάξει, νομίζω ότι. Καλά, και ο Ντεχέα δεν είναι, παιδί μου, ένα τερματοφύλακα ο οποίο να πει ότι. Εγώ προσωπικά δεν τον θεωρώ top of the top που λέμε. Δεν το θεωρώ ότι είναι στου κορυφαίου 5 αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ποιου βάζει από πάνω, κάτσε να πιάσουμε. Γιατί εγώ θα σου πω ότι δεν θα βρει άλλου. Άλλου στην κορυφαία 5 δεν θα βρει καλύτερου. Πάμε. Τερματάδε. Ναι, ενεργία. Μάλιστα. Μην είναι... πει τον Μπουφόν τώρα. Ο Μπουφόν τώρα δεν είναι καν top 10. Τώρα, φέτος. Όχι. Δεν θα σου πω τον Μπουφόν. Ο Κουρτουά θεωρώ ότι είναι καλύτερος από τον. Εντάξει. Τον Ντεχέα. Πάμε. Το δέχομαι για τον Κουρτουά. Είναι πιο στιβάρος. Okay. Είναι καλός τερματοφύλακας. Ο Τερ Στέγκεν της Μπαρσελόνα είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Εντάξει. Άμα πάει και ο Ντεχέα στην Μπαρσελόνα, φίλε, το είδα φαίνεται. Αλλά εντάξει. Okay. Όχι, είναι καλός. Έχει στοιχεία. Βάζει και τον Τερ Στέγκεν μέσα. Έχει στοιχεία. Βάλε τον Τερ Στέγκεν. Ο Νόιερ πιστεύω ότι είναι καλύτερος του, αλλά είναι τραυματισμένος. Βάλε και τον Νόιερ μέσα. Όχι, ο Νόιερ δεν είναι. Τραυματίας δεν είναι. Όμως δεν έπεσε το επίπεδο. Ναι, απλά δεν έπαιξε πολύ φέτος. Okay. Είναι πολύ... Και ο Κουρτουά φέτος δεν ήταν καλός. Όχι, εντάξει. Δεν ήταν. Η αλήθεια αλλά αυτό έχει να κάνει και με την ομάδα που αγωνίζεται. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Τρεις. Μπορείς μάλλον δύο. Δυσκολεύεσαι. Δυσκολεύομαι. Και γι' αυτό σου λέω. Έλα ρε τώρα, ποιος Άλισον, έκανε μια χρονιά ρε φίλε. Μια χρονιά έκανε στη Ρώμα. Εντάξει, τον θέλει, ωραία. Να τον βάλω, αλλά ρε φίλε, όταν. Κοιτάξτε, πρόσεξε. Η Ρεάλ θέλει τον Ντεχέα πρώτα. Και επειδή δεν τον δίνει η United τον Ντεχέα, πάει στον Άλισον. Συμφωνώ ότι είναι σε καλό επίπεδο. Τι είναι, Βραζιλιάνος είναι. Βραζιλιάνος δεν είναι, ναι. Ναι. Ας πούμε, από τον Έντερσον, εμένα μου αρέσει περισσότερο. Τη City. Έτσι. Που έδωσε ένα σκασμό λεφτά το καλοκαίρι για να τον πάρει ο Πεπ. Σου λέω, όριστε, είπε και ο Δημήτρης ο Δανακτής τώρα εκτός αέρα, τον Άλισον της Ρώμα. Εντάξει, σε αυτό που λες έχεις ένα point,
για τους πέντε. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει. Εσύ είπες για πέντε. Προσωπικά δεν μου γεμίζει. Δεν το βάζω στους κορυφαίους. Διαξατώ που μπορείς να το βάλεις. Και μάλιστα στην United είναι 10 κλάσεις καλύτερος. Στην Ισπανία μπορεί να μην έχει κάνει τις ματσάρες. Βεβαίως με την Ισπανία, εντάξει. Θα σου πει κάποιος ότι έτυχε τώρα το μάτς, δηλαδή δεν έχει κάνει και άσχημα. Λέω για το συγκεκριμένο. Έτσι. Εντάξει, δεν κρίνω από τη συγκεκριμένη φάση. Τον θεωρώ γενικά έναν ο οποίος δεν είναι τόσο σταθερός. Κοιτάξτε, δεν σου γεμίζει το μάτι, δεν μου γεμίζει, αλλά είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Είναι καλός. Και είναι. Αυτό είναι από τους κορυφαίους. Απλά... Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην, δηλαδή η χθεσινή του εμφάνιση ήταν κακή. Δεν νομίζω ότι έχει πολλές. Θεωρώ ότι ήταν θέμα αυτοπεποίθησης υπερβολικής. Είσαι και μία με τον Άρη. Καλά, ναι. Όταν είναι ένα παίκτη. Εντάξει, ήταν πολύ μικρό. Αλλά συγγνώμη, έφαγε 2 γκολ από τον Κόκε και έφαγε γκολ και από τον Νίκο τον Λαζαρίδη. Από τον Κόκε έχουν φάει πολύ γκολ. Βέβαια, δεν έφταιγε αυτό για τον γκολ που έφαγε από τον Λαζαρίδη. Έτσι. Μέσα στην αναμπομπούλα ο Λίκος καίγεται, έλεγε μια ψυχή. Το θέμα είναι ότι ο Ντεχέα έχει, ρε παιδί μου, πολύ καλά σωματικά χαρακτηριστικά. Απλά νομίζω ότι εκεί που το χάνει είναι θέμα χαρακτήρα για μένα. Έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση. Έτσι. Βγαίνει δηλαδή στο γήπεδο, είναι και ωραίο παιδί. Σου λέει: Είμαι ωραίος. Είμαι και καλός. Θα παίξω μπαλάρα κτλ. Ποδοσφαιρική ανάλυση. Όχι. Μα αυτό ακριβώς θέλω να πω. Η χθεσινή του εμφάνιση δεν μπορείς να του προσάψεις κάτι, ρε παιδί, να πεις ότι δεν έχει την έκρηξη, ότι δεν έχει, δεν ξέρει να παίξει με την μπάλα στα πόδια ή χίλια δυο. Έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση, έχει παραπάνω αυτοπεποίθηση από όσοι πρέπει. Και αυτό... Αφού είναι μέσα στο top 5, ρε φίλε. Δεν τα έχει. Είναι, ρε φίλε. Είναι. Δεν μπορείς να μου βρεις άλλον. Αυτή τη στιγμή ο Ντεχέα έπαιζε σε όλες τις ομάδες του πλανήτη βασικός. Όπου και να πήγαινε. Ακόμα και στην Μπαρτσελόνα που λες με Ter Stegen, ο Ντεχέα θα έπαιζε βασικός. Για άλλους λόγους. Καλά, για άλλους λόγους. Και για Ισπανία. Θα έπαιζε βασικός όμως. Θα έπαιζε βασικός γιατί θα τέριαζε περισσότερο στο παιχνίδι. Ο Ter Stegen είναι αναγκαστική επιλογή για την Μπαρτσελόνα. Είναι το μη χείρον βέλτιστο. Εάν μιλήσουμε για Ρεάλ, έτσι. Καλά, ο Κεϊλόρ Νάβας, εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι κακό τερματοφύλακας, αλλά δεν είναι στο επίπεδο των υπολείπων συμπαικτών. Δεν είναι top. Είναι όπως ο Βαλντές που λέγαμε. Που τέριαζε στο στυλ του Γουαρδιόλα. Της Μπαρσελόνα και τα λοιπά. Με την μπάλα κάτω και τα λοιπά. Όχι, όχι. Έτσι, δεν ήταν σε επίπεδο των άλλων. Σε καμία περίπτωση. Και δεν ήταν Κασίγιας. Να το πω έτσι. Κασίγιας στη δεκαετία του την 20 με 30. Αυτό έκανε που λέμε. Καλύτερη δεκαετία πριν τα 30. Ενώ συνήθως ήταν ναι, ναι, ναι. Μετά τα 30. Στη δεκαετία του 20 με 30 ήταν by far ο καλύτερος. Ο πρωταλής της Πορτογαλίας φέτος. Να τα λέμε όλα. Ναι. Ανανέωσε και εμείς. Ανανέωσε. Εντάξει. Και τρίτο χρόνο. Για μένα είναι πουλενάρα ο Ίκερ. Φίλος του αθλήματος, εντάξει. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχάς είναι ο τερματοφύλακας που άλλαξε την γνώμη που είχαμε για το πώς πρέπει να είναι η σωματοδομή ενός τερματοφύλακα. Έτσι. Εδώ έχω ένσταση. Κατάλαβα τι θα πεις, αλλά έχω ένσταση. Για πες, ολοκλήρωσε για να σου πω ποιος το έκανε νωρίτερα. Α, εντάξει. Πες, σε top star επίπεδο. Πες και θα σου πω, ναι, σε top star. Αυτό με το ότι δεν. Όχι στη Ρεάλ όμως. Δεν χρειάζεται να είναι ο τερματοφύλακας σου ντε και καλά νταμάρι. Δύο ψηλός, μέτρα. Ναι. Και με άνοιγμα. Και αριστεροπόδαρος ναι. Ο Κασίγιας. Οπότε έπαιξε ρόλο. Ήξερε, ήξερε και μπάλα. Είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια. Εντάξει. Ο Κασίγιας. Έτσι. Γενικότερα. Κοντό τερματοφύλακα πάντως που έκανε μόδα και έπαιξε και καλά. Απλά δεν έπαιξε στη Ρεάλ, ας πούμε, ήταν ο Περούτσι. Ναι, εντάξει. Ξεκάθαρα. Τώρα, ναι, εντάξει, δηλαδή ήταν, ένα 80, μάξ. Εγώ θυμάμαι, τι είναι 80, μπορεί να ήταν και... Πιο κοντός. Νομίζω ένα 80 ήταν από μια παλιά έρευνα που είχα κάνει, αλλά εκεί γύρω τώρα... Κάτσε, σου πω. Ένα 81, μάλιστα. Ένα 81 δηλώνει, κατάλαβα. Ένα 75 δηλώνει. Με βάση στο στρατό. Στο λίγο παραπάνω. Άσε τώρα. Εγώ αυτό θυμάμαι, ρε παιδί, που ήταν... Ναι. Σωματοδομή, ας πούμε, και φτεδάκι, ρε παιδί. Ναι, δεν ήταν ούτε... γιαρμάς. Δεν ήταν. Ναι. Και παρόλα αυτά είχε. Είχε πολύ μεγάλη αλτικότητα. Ναι. Είχε καλή έκρηξη. Γενικότερα ήταν καλός. Αλλά δεν είχε την μπάλα στα πόδια ο Περούτσι. Αυτό ήταν το, εντάξει, το ένα μείον. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, μπαλαδόρος, αλλά μπορούσε. Δεν... Κασίγιας, ας πούμε, έχει πολύ κακή έξοδο. Ναι. Για το επίπεδό του. Ναι. Δηλαδή η έξοδη του δεν είναι τόσο δυνατή. Ισχύει αυτό. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Για Ισπανία, έχεις κανένα σχόλιο? Για την Ισπανία του Ιέρο. Έτσι που έγινε χαμός, είδες τι έγινε με τον Λεπτό. Καταρχάς θέλω να πω ότι άσχετα που θεωρώ ότι ήταν λάθος η απομάκρυνση του Λοπετέγη. Έτσι ήταν τεράστιο unfair να απομακρύνεις έναν προπονητή. Προφανώς έχει μου συμφωνία να μην κλείσει σε καμία άλλη ομάδα. Ο οποίος έχει δουλειά. Εντάξει, ρε φίλε, και συγγνώμη. Εντάξει, θα προπονήσει δηλαδή και 20 μέρες στο Μουντιάλ την Εθνική Ισπανία. Δεν αφέτησε τη συμφωνία, ρε φίλε. Σου λέει ήταν η συμφωνία κυρίων. Εσύ δεν είσαι κύριος, φύγε. Λοιπόν, τελικό. Έληξε το μάτς. Πλασματικό σκορ εντελώς.
έχουν πέσει κάτω οι Περουβιανοί, πραγματικά δεν το πιστεύουν. Αντίθετα, οι Δανείοι πανηγυρίζουν, λες και. Λες και κατακτήσαν το τρόπο. Λες και προκρίθηκαν. 0-1 η Δανία με τον γκολ του Πόλσεν. Με τους Περουβιανούς να είναι ελαφρώς καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, χάνοντας και πέναλτι μάλιστα, να ανοίγουν το σκορ. Έχασαν την ευκαιρία, μάλλον, να ανοίξουν το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Πήγαμε στο 0-0. Και στο δεύτερο ημίχρονο, οι Δανείοι με αντεπιθέσεις είχαν κάποιες ευκαιρίες. Άνοιξαν το σκορ. Από τη στιγμή που άνοιξαν το σκορ, βεβαίως, το Περού ουσιαστικά. Δεν υπήρχε Δανία στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια κατηφόρα. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πολλές ευκαιρίες, αποτύχει από. Ψυχολογικά πάντως. Είναι ράκος. Τους Περουβιανούς όλοι. Είναι ράκος. Έχουν πέσει κάτω. Ένας-δύο παίκτες προσπαθούν να τους. Όλοι Ο Ράμος. Έχει τρελαθεί. Σου λέει τι κάνετε, εντάξει. Δεν χάσαμε ένα παιχνίδι. Φίλε, αυτό πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογία. Γενικότερα, αλλά στον αθλητισμό ένα παραπάνω. Λοιπόν, για την Ισπανία που λες. Είναι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει σε ένα τέλμα αγωνιστικά. Είναι μια γενιά παικτών οι οποίοι είναι στα τελευταία τους, να το πω έτσι και τα λοιπά. Όχι ποδοσφαιρικά μιλώντας, όχι. Εντάξει, μιλάω για τον Ινιέστα και τα λοιπά. Γενικότερα. Ο Ινιέστα είναι. Όλοι που είναι 25 χρονών. Ο Μπουσκέτς. Ο Μπουσκέτς είναι 31, εντάξει. Τώρα, και ο Ινιέστα πόσο είναι, 31 είναι, ρε. Όχι, ο Ινιέστα είναι παραπάνω. Είναι 31, είσαι σίγουρος. Νομίζω. Τόσο πολύ είναι. Πες αυτό το ολοκλήρωση. Θεωρώ ότι. 34, μάλιστα. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Έχεις ένα point. Είναι μια ομάδα η οποία είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Έχει μια γενιά παικτών που έρχονται από πίσω. Βλέπε Ίσκο. Όλοι οι υπόλοιποι. Πλην του Ινιέστα, αν εξαιρέσει τον Ινιέστα, τον Πικέ, τον Σέρχιο Ράμος, ο οποίος και αυτός είναι σε καλή ηλικία ο Ράμος. Έτσι, είναι 30. Για τους αμυντικούς δεν θα σου έλεγα, γιατί οι αμυντικοί δύο είναι εξαιρετικοί. 4-5 χρόνια ακόμα σίγουρα τα έχουν σε τόπο επίπεδο. Ο οποίος, εγώ θεωρώ ότι παίζει στην Ισπανία χωρίς να κάνει καλές χρονιές τα τελευταία 2-3. Γιατί δεν έχει άλλον κόφτη. Γιατί δεν έχει άλλον με τα χαρακτηριστικά του, ξεκάθαρα. Οπότε, ναι, θα διαφωνήσω στο ότι τελειώνει. Ίσα-ίσα, εγώ θεωρώ ότι η Ισπανία έκανε την ανανέωση τους. Έχει, ναι, έχει. Πολύ απλά είναι ανώδυνα, κυρίως γιατί ήταν τα τελευταία χρόνια πάντα με καλά ρόστερ. Δηλαδή, ακόμα και οι παίκτες, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή είναι 25-26, αν ήταν σε άλλη εθνική ομάδα, θα ήταν ήδη αυτό που λέμε ίσως παλέμαχοι. Ίσως σε μπερδεύει ο Ινιέστα. Γιατί, όντως. Σου λέω, θα ήταν ήδη παλέμαχοι στα 25-26, γιατί θα είχαν από 40 συνέντες καθένας. Ναι. Όταν όμως έχεις ήδη παίκτες από πίσω, αυτοί οι παίκτες ερχόντουσαν και έπαιζαν ελάχιστα. Οπότε τώρα που είναι σε καλή ηλικία, έτσι, σου φαίνονται ότι και καλά, όχι, έχουν. Οι Ισπανοί έχουν από πίσω παραγωγή. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημά τους είναι ότι εκτός του Diego Costa. Δεν έχουν επιθετικό. Που ξεκίνησε καλά, ναι. Όλος παραδόξως, έβαλε δύο γκολ. Αλλά έχουν πρόβλημα. Γκολάρα επίσης του Νάτσο. Γκολάρα, ναι, γκολάρα. Γκολάρα, απίστευτο. Γκολάρα. Απλά. Δηλαδή το πώς θα πιάνει μονοκόμματα με το φάλτσο και τα λοιπά, ναι, στο δοκάρι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τέτοια γκολ μας κάνανε να θέλουμε να βλέπουμε μπάλα. Να τα λέμε και αυτά. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι το χθεσινό που ήταν. Η ανταπόδοση για το πρώτο τρίμερο. Είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις Ήβηρες να παίζουν μπάλα από το να βλέπεις τώρα οποιοσδήποτε άλλες. Κοίταξε, στο ποδόσφαιρο, ενώ στη ζωή μου είμαι αντιρατσιστής μέχρι αηδίας, στο ποδόσφαιρο θα μπορούσα να με χαρακτηρίσω ρατσιστή. Είσαι ποδοσφαιρικός ρατσιστής. Ναι, δηλαδή ρε φίλε, βλέπω ένα παίκτη και λέω τι εθνικότητα είναι. Σαπάκι. Έτσι, πώς είναι ο άλλος που κάνει, σου λέει κοινωνικά. Εγώ έτσι το βλέπω, ρε φίλε, δεν μπορώ. Επίσης, όταν τρέφω. Ας πούμε, συμπάθεια για συγκεκριμένες εθνικότητες, έτσι, για όλους τους Λατίνους, ας πούμε, βάζοντας μέσα και τους Ιταλούς, προφανώς. Εντάξει, ρε φίλε. Φτιάχνεις, ρε φίλε, κατευθείαν ένα. Πώς το, όταν λες Έλληνας στο εξωτερικό, σου λέει κατάλληλα. Άμυνα. Ναι, εκεί να τον βάλεις. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή κινείται η Chelsea με ποσό ρεκόρ για την απόκτηση του Μανολά. Ναι, έτσι, ναι, γιατί ναι, έχουμε δημιουργήσει σχολή. Στρατιώτης. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παπασταθόπουλος πάει Άρσεναλ. Πήγε, ναι. Έτσι, πήγε, έκλεισε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έκλεισε. Θα πάει, εντάξει. Αλλά καλά, εκεί έπεσε η Άρσεναλ. Έτσι. Η Άρσεναλ κινδυνεύει, όχι με αφανισμό προφανώς, αλλά κινδυνεύει να πέσει πολλά επίπεδα. Δηλαδή, εκεί που ήταν το νούμερο 4 στην Αγγλία, που έπεσε μετά τα χρόνια που διεκδικούσε πρωταθλήματα, έπεσε και ήταν μόνιμα το 4. Τώρα θα γίνει το 6, το 7. Να γίνει η Λέστερ.
λέω εγώ. Δηλαδή μια δεκαετία να βολοδένε στη μέση. Ο Τούχελ δεν είναι στην Άρσεναλ. Κάνα πέταγμα. Όχι, ρε, τον. Πώς τον λένε, πήρε. Της Παρή. Τον Έμερι. Μάλιστα. Τον Ουνάι Έμερι. Ο Τούχελ που πήγε στην Παρή, πήγε. Άναγκια σου. Μπέρδεψε το. Ναι, πήρε τη θέση του. Αντίθετο. Μάλιστα. Όχι το αντίθετο δρομολόγιο, ναι, τη θέση του άλλου. Καλά, εντάξει, οι άλλοι πήραν τον Τούχελ, φίλε. Αν είναι δυνατόν. Δεν πρόκειται να πάρουν Champions League. Μα πάρει και ένα Κριστιανό. Φαντάζεσαι τώρα να. Τα λέω εγώ τώρα και του χρόνου η Παρίσι κόμμα. Μα πάρει και ένα Κριστιανό. Μόνο ο Κριστιανό Τσάπιο Λίνκ, εντάξει. Τι μόνο του, ρε φίλε. Μαδάρα έχει πάρει. Ρε. Πλάκα με κάνει τώρα. Άμα δεν είναι δεκάδε πάρει, μαδάρα έχει. Φανέλα δεν έχει. Και ο Κριστιανό είναι ικανό να τη κάνει φανέλα. Εντάξει, και ο Νεϊμάρ είναι ικανό, εγώ θεωρώ. Γι' αυτό και πήγε. Μάλιστα. Απλά εντάξει. Θα το δούμε κι αυτό. Πέσανε πάνω στη Ρεάλ. Πέσανε πάνω στη Ρεάλ και πέρυσι πάνω στην Μπαρσελόνα. Ομάδε που κανονικά πα και πέφτει στον τελικό μαζί του. Και είναι ένα μάτς. Ας είχαν τις κληρώσεις της Λίβερπουλ εκεί στο Παρίσι. Ας σου πω για πότε θα φτάνουν στον τελικό, ρε φίλε. Εντάξει. Πλάκα ζωμαδάρα έχουν, ρε. Έχουν. Δεν στην εντεκάδα. Έχουν πολύ δεν καλή. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Ντράξελ και αυτός δεν παίζουν καν. Ναι. Που παίζανε βασική οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά... Και δεν φταίει για προπονητής. Εντάξει, είπα. Όχι, εντάξει. Μια χαρά προπονητής είναι ο Έμερι. Δεν είναι προπονητής. Ναι, απλά από την Arsenal περίμενες ότι θα αναλάβαινε ή κάποιος ο οποίος είχε να κάνει με την κουλτούρα της, παράδειγμα ο Αρτέτα φάνταζε μια καλύτερη επιλογή παρότι είναι, δεν είναι προπονητής. Εντάξει, είναι προπονητής στην δεύτερη ομάδα της, στις ρεζέρβες της City. Εντάξει, απλά επειδή είναι ένας πρώην αθλητής της Arsenal και γενικότερα ταιριάζουν συνήθως μετά από τέτοιους έτσι, πώς το λένε, προπονητές που κάτσανε 20 χρόνια. Πάντα επιλέγεις έχει μια... μια επιλογή, ας πούμε, μεταβατική. Υπάρχει και άλλη. Εγώ θεωρώ τον Emery τον Guess αυτή τη στιγμή και δεν είναι επίπεδο ο Emery για να ανεβάσει την Arsenal. Την Arsenal. Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να μας ξεφτυλίσει. Εντάξει. Και ο Πελεγκρίνη πήγε, ας πούμε, και πήρε πρωτάθλημα στη City. Έτσι. Σίγουρα δεν είναι. Βγήκε ο Βιλασμπός όμως και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα ακριβώς. Και ανέλαβε ο Ποκετίνο και έχει κάνει παπάδες με την Τίποτα. Είναι. Πού είναι αυτή η ψυχή ο Βιλασμπός? Στην Αγγλία πρέπει να είναι. Boas, όχι, ρε. Είχε πάει στη Zenit. Έφυγε από τη Zenit πέρυσι γιατί δεν ήθελε να φύγει από Ρωσία κτλ. Και νομίζω ότι πήγε κάπου. Άντερς Βίλας Μπόας, ο Special 2. Προς το Special 2, ναι, καλά. Είχε πάει κάπου σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κάτι τέτοιο. Σανγκάι, μάλιστα. Μπράβο, ναι. Σανγκάι. Πρώην προπονητή. Στην Κίνα. Μάλιστα. Ναι. Παλούκαρος. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Παλούκαρος. Κρίμα που ανακοίνωσε ο προπονητή ο Άρης. Να. Το Βίλας Μπόας. Ορίστε. Πάω και έχει προπονητή. Καλά, ο Άρης έχει προπονητή. Ο Βίλας Μπόας, συγγνώμη τώρα. Εντάξει, ό,τι και να είναι. Και προφανώς για να είναι στην Κίνα. Για κανέναν Ολυμπιακό είναι ο Βίλας Μπόας. Είναι, αλλά πρόσεχε για να τον φέρεις. Ρε παιδί μου, τώρα παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο, ας πούμε. Αυτό ότι ήταν να πάρει από το hype που είχε. Είναι μόλις, ναι. Μόλις 40. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι λέω. 40, αλλά... άλλοι τώρα σταματάνε την καριέρα. Ναι, ρε παιδί μου, σκέψου. Σαν παίκτες. Ναι, σκέψου τώρα όμως ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει πάει στην Τζέλσι με σούπερ ποσό. Έχει πάει στην Τότενα με σούπερ ποσό. Έχει πάει στη Zenit με σούπερ ποσό. Αμοιβή. Όχι, και στη Σανγκάι. Απλά τι είναι σούπερ. Λεφτά, σε αμοιβή. Ναι. Δηλαδή δεν παίζει να παίρνει λιγότερα από 10 εκατομμύρια. Η Chelsea είχε δώσει στην Πόρτο 10 λεφτά για να τον πάρει. Ναι. Ναι, για να τον πάρει και σαν προπονητή. Ναι. Δεν παίζει να παίρνει λιγότερα από 10. Δηλαδή να έρθει σε ομάδα, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, να ρίξει το κασέτο, θα σου πω εγώ. Πόσο να το ρίξει. Να το πάει στα 2. Κοίταξε. Υπάρχει ελληνική ομάδα. Σε μια δεκαετία μπορεί να το κάνει αυτό. Υπάρχει ελληνική γιατί ομάδα. Γιατί θα είναι αποτυχημένο από παντού. Αυτή τη στιγμή τώρα αυτό ψάχνει από κάνα να αρπάξει κι άλλα. Υπάρχει ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή που να μπορεί να δώσει 2 εκατομμύρια για προπονητή. Ούτε πόσα, καν Ολυμπιακός. Για παίκτες και μεταγραφές. Ναι, ούτε καν Ολυμπιακός. Ο ένας, ΠΑΟΚ. Ο ένας βασίζεται για τον Ολυμπιακό που ανέφερες. Φέρνει τον Μπάμπι Τενέ της Πορτογαλίας. Ακριβώς. Έτσι. Και ο άλλος τον Μπάμπι Τενέ της Ρουμανίας. Ο άλλος φέρνει τον Μπάμπι Τενέ της Ρουμανίας, δεν τον έφερε. Άσχετα αν του βγήκε πέρυσι. Και ο άλλος φέρνει τον Μαρένα τον Ζουνίδη. Έτσι, και ο άλλος φέρνει το Δόνι. Ταμπούρι και ο άλλος φέρνει το Δόνι. Να σου δώνει. Έτσι. Ο Δόνις, ο οποίος είναι να... από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο χρόνια πίσω. Αποστασί... Όχι, απλά έχει. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, πραγματικά. Στη λογική του να κάνει. Το πρωτάθλημα το ελληνικό παίρνει τους προπονητές που μπορεί να πλάκα, πάρει. Δηλαδή, ρε φίλε, περίμενε τώρα. Έτσι. Άμα βάλεις. Τώρα θα το πω, θα ρίξω βόμβα. Πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Ρίξει τη βόμβα για να πάμε σε διάλειμμα. Από όλους στην Ελλάδα, καλύτερο προπονητή
Έτσι. Έχει αυτό που δεν έχει ούτε ευρώ. Και πώς δεν πήρε ούτε καν άδεια. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω. Καλύτερο προπονητή αυτή τη στιγμή, ως αξία. Σίγουρα. Και ως γνώσεις και ως εμπειρία και δεν ξέρω εγώ τι. Έχει ο Παναθηναϊκός. Και δεύτερο καλύτερο προπονητή έχει αυτό. Ο δεύτερος που δεν πήρε άδεια, ο Πανιόνιος, τον Ανοιγκό. Σωστό και αυτό. Καλή μεταγραφή. Έτσι. Καλή μεταγραφή. Πολύ καλή. Εντάξει, δεν τον έχουμε δει παραπάνω από ένα χρόνο. Όχι, εντάξει, καλά. Τον δούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα του σημερινού Αλληλούια. Βλέπω παντού τηλεοράσεις παίζουν προφανώς το σημερινό έτσι, θέμα με την Μακεδονία, με το όνομα Μακεδονία, με την συμφωνία, με τα Σκόπια. Εγώ ακόμα, άμα δεν παίζουν υπογραφές, δεν τους λέω Βόρεια Μακεδονία. Έχουν δει πολλά τα ματάκια μας. Και γενικά τις αντιδράσεις, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, 23-10-287-888. Υπάρχουν και κάποιες κινητοποιήσεις ήδη έτσι, σε πόλεις της Ελλάδας. Αν κάποιος έχει γνώση, ας πούμε, και πού είναι αυτό, μπορεί να μας ενημερώσει κιόλας τηλεφωνικά, για να δώσουμε έτσι ένα σφίγγμα από το τι γίνεται. Νομίζω ότι δεν, δεν είναι μαζικές. Δεν, όχι, δεν, πώς να το πω. Μαζικές με την έννοια του... Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Από τη στιγμή που είδαμε ότι παρόλες και τις δύο, πώς το λένε, και τα δύο συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη που ήταν μαζικότατο και στην Αθήνα που και εκεί είχε υπέρ του δέοντος κόσμο. Ναι. Δηλαδή, θυμάσαι το... Όχι, τι έγινε, πέσανε... Άιντε, κλασικά, εντάξει. Κλασικά στο Σύνταγμα, τώρα βλέπουμε κάτι απόγευμα. Προσπάθησαν να εισβάλλουν στη Βουλή. Καλά, εντάξει, τώρα αυτά είναι κλασικά... Sorry δηλαδή, να το πω, πρέπει να πρόκειται για αφελείς ανθρώπους, οι οποίοι ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια και από πίσω έχει δημιουργίες με μάτι, οι οποίες πετάνε χημικά και οι οποίοι τι πάνε και βαράνε μπουνιές στις ασπίδες των αστυνομικών. Και μετά θα λες ότι με χτυπήσανε ή ξέρω εγώ έκανα κεράνα. Πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εγώ είμαι υπέρ. Βουλευτής όμως ήταν ο πρώτος, αυτός που έδωσε το Γιούρια. Είμαι υπέρ των συλλαλητηρίων. Είμαι υπέρ οποιουδήποτε θέλει να κάνει μια φιλιρινική διαδήλωση για έναν σοβαρό λόγο, έτσι. Είτε αυτός είναι κοινωνικός, πολιτικός και εγώ τι, αλλά εντάξει, το να θες να μπεις στη Βουλή για να την κάψεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κάνεις, εντάξει, δεν το βρίσκω και πολύ ασφαλές. Εντάξει, οκ, okay, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα μέσα που δουλεύουν. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές που θέλετε και όλοι θέλουμε να πάμε να τους τρίξουμε λίγο τα δόντια, έτσι να το πω... Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, έτσι, και να πάμε να διαμαρτυρηθούμε. Άμα θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, φίλοι συνέλληνες, αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω του ψήφου σας. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, κοιτάτε όλοι να βολέψετε κανένα νύψη, κανένα παιδί, να στείλετε να μην πάει στο νεύρο. Ευτυχώς ή δυστυχώς η δημοκρατία έχει κάποιους όρους και κανόνες. Έτσι. Σου δίνει κάποιες ελευθερίες, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και κανόνες. Κάθε 4 χρόνια ή όποτε είναι εκλογές, ψήφισε. Μαύρης όποιον θέλεις, έτσι, ψήφισε όποιον θέλεις, στήριξε όποιον θέλεις, αλλά όταν είναι κάποιος εκλεγμένος και ψηφισμένος, έτσι, και είναι σε μια θέση και τα λοιπά, δεν μπορεί να τον ανατρέπεις, γιατί δεν σε βολεύουν αυτά που λέει και αυτά που κάνει, έτσι, ούτε μπορεί να το επιτίθεσαι με ξύλο και μπουνίδια και πάμε τα λοιπά. Στο θέμα μας, πάμε στο θέμα μας, πώς κρίνεις τη συμφωνία σαν Μιχάλης? Για το Μακεδονικό, να δώσουμε τους περιβαίνους του ΠΑΟΚ πρώτα πρωτού μπούμε σε... θα τους δώσουμε μετά, εντάξει. Το έχουμε πει ότι κουιζάκι όποιος θέλει, ποιοι είναι οι περιβαίνοι που έχουν αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και ποιοι είναι στον Άρη. Πάμε. Κοίταξε να δεις. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Θα σου πω κάτι. Και δεν έχει μάτς, έτσι, Κροατία παίζει 10. Υπάρχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική λέει ότι δεν θέλω να γίνει συμφωνία. Γιατί δεν με νοιάζει που τους έχουν αναγνωρίσει 180 χώρες στον κόσμο. Άσε τα τι λένε οι πλευρές. Πες εσύ ποια είναι η γνώμη σου για αυτήν τη συμφωνία. Αυτό το λάθος κάνουμε ως Έλληνες. Η γνώμη μου είναι ότι η συμφωνία... Άκου λίγο. Αυτό το λάθος κάνουμε ως Έλληνες, το πιστεύω. Sorry που σε διακόπτω, παρότι σου δίνω την πάσα και την ερώτηση. Δεν θέλω να το πω για σένα. Μου την έδωσες και την πήρες πίσω. Ναι, sorry τώρα που το κάνω αυτό, αλλά μου δίνεις το καλύτερο έναυσμα. Γιατί βλέπω
στα social media ανθρώπους να λογομαχούν κατά κάποιο τρόπο, αν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσω σχολείων σε chat, ξέρω εγώ, και είτε ασύγχρονοι είτε σύγχρονοι, τέλος πάντων, επικοινωνία. Και πέτρες. Ναι, οκ, okay, αλλά τους βλέπω να διαφωνούν χωρίς να έχουν ως θέμα το τώρα, την τωρινή συμφωνία. Όχι, δεν θα το τι υπάρχει, οι συμφωνία. Περισσότεροι διαφωνούν και ξεκινούν να μιλάνε για άλλα πράγματα. Μα... για το τι λέει ο αντίπαλος, γιατί εγώ διαφωνώ με τον αντίπαλο. Όχι, πες μας σε τι συμφωνείς στην παρούσα συμφωνία. Όχι για σένα, γενικά. Ναι, όχι, απλά ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Και μη μας πεις τι έγινε πριν από όχι, 50 χρόνια έγινε, και θα γίνει σε 50. Θέλω να σου πω ποια είναι η λογική. Υπάρχει η λογική που λέει ότι δεν θέλω συμφωνία. Έτσι, ξεκάθαρα. Δεν θέλω να υπάρχει το όρος Μακεδονία στο όνομα της γειτονός χώρας. Δεν θέλω οποιαδήποτε συμφωνία. Ας τους αναγνωρίσουν και οι 500 χώρες και από τη διαγαλαξιακή συμφωνία του Star Wars. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω να τους αναγνωρίσω. Είναι μία άποψη αυτή. Και είναι η άλλη άποψη, η οποία σου λέει, εγώ θέλω συμφωνία. Λοιπόν, όταν κάνεις μία συμφωνία, προφανέστατα και δεν θα πάρεις όλους τους όρους υπέρ σου. Ναι. Αυτό το λέω για αρχή. Θεωρώ... Και αν θέλεις, για να σου δώσω και ένα ακόμα point, ειδικά όταν η διαπραγμάτευση δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει πριν είναι από χρόνια. Είναι πολλά χρόνια έτσι. Η διαπραγμάτευση. Όταν με κάποιον έχεις διαφορές ετών, τότε δεν ξεκινάς από το μηδέν, ούτε ξεκινάς όχι. Χωρίς να υπάρχουν αυτό που λέμε αντικειμενικές. Έτσι. Και οι δύο πλευρές έχουν τα προβλήματά τους. Όπως και να το κάνουμε. Οπότε, πάμε. Στο προκειμένο. Σου δίνω πάσα, όχι απλά, Θεωρώ ότι η συμφωνία είναι κακή. Με την έννοια πια ότι δεν μιλάω για το όνομα, έτσι, καθότι εντάξει, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να μην κατάλαβα δεν υπάρχει το όνομα ολοκλήρωσε. Μακεδονία, ολοκλήρωσε. Το Βόρεια Μακεδονία, τέλος πάντων, το οποίο είναι η τελική ονομασία, να το πω έτσι και τα λοιπά, δεν με, πώς να το πω, δεν είναι κάτι που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς. Υπάρχει και Ανατολική Θράκη στην Τουρκία τα τελευταία 80 χρόνια, έτσι. Νομίζω όμως ότι οι ασάφειες στο θέμα της εθνότητας και της γλώσσας, δηλαδή το ότι θα αναγνωριστεί μακεδονική εθνότητα με την υποσημείωση, αυτό είναι που με εκνευρίζει στη συμφωνία, ότι δεν είναι αρχαία ελληνική ή δεν συνδέεται με την ελληνική, αλλά είναι σλάβικο έθνος και θα αναγνωριστεί μακεδονική γλώσσα με την υποσημείωση πάλι. Ότι δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα, ποιος αλλά είναι γλώσσα σλάβικης προέλευσης. Αυτό νομίζω ότι είναι τα δύο μελανά σημεία της συμφωνίας, τα οποία για μένα την κάνουν κακή. Θα πω όμως και το εξής. Τις επίσημες συμφωνίες. Αυτά που βγήκαν τουλάχιστον, έτσι. Όχι, γιατί συνήθως πολιτικά πάντα υπάρχουν και συμφωνίες και άλλα. Υπάρχουν και άλλα. Και κάτω από το τραπέζι και γενικότερα μακροπρόθεσμες συμφωνίες, ενεργειακές κτλ. Η επίσημη συμφωνία. Θα πω κι άλλα. Από τη στιγμή όμως, είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, που θέλει μια μεριά να γίνει συμφωνία. Έτσι. Άρα, εσύ βρίσκεις καταρχάς θετικό το ότι υπήρξε συμφωνία. Ναι, ναι. Να το πούμε έτσι. Θεωρείς ότι. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι έπρεπε να λυθεί. Αυτό. Από τη στιγμή που ήθελε συμφωνία, άρα ναι. Καταρχάς θεωρείς ότι ευτυχώς ήταν μια εκκρεμότητα, ένα μπράβο. Θέμα το οποίο. Άρα το λες έτσι. Ένα αυτό. Για να μην είχε αρχίσει να σαπίζει. Στο λέω επειδή εγώ ψιλοδιαφωνώ, αλλά ταυτόχρονα γι' αυτό λέω ψιλο. Είμαι και με τις δύο. Είμαι κάπου ενδιάμεσα αυτή τη στιγμή. Είσαι ντεμή. Και το ντεμή, ναι, έτσι να το πω το ελληνικά. Είμαι ντεμή για δύο λόγους. Ένας είναι γιατί προφανώς σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Πρέπει να κερδίσει και κάτι. Πρέπει να πάρει και κάτι. Εγώ δεν έχω δει να κερδίσει κάτι η Ελλάδα από όλη αυτή την ιστορία. Το μόνο που βλέπω ως κέρδος. Δηλαδή, ποιο είναι το κέρδος? Ότι θα μπει. Θα μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι κέρδος δικό μας. Των Σκοπίων είναι. Κατάλαβες. Ακόμα και τα δικά μας σε εισαγωγικά κέρδη είναι κερδισμένα πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Ένα ακόμα δίπλα. Αρνητικό σημείο της συμφωνίας είναι ότι δεν έχει γίνει πουθενά. Λόγος για τη σημαία της γείτονος χώρας, η οποία είναι ο ήλιος της Μακεδονίας. Δεν θα υπήρχε συμφωνία, μα υπήρχε κάτι διαφορετικό. Που είναι κατεξοχήν. Ναι, ρε φίλε, αλλά σου λέω άλλο ότι τον ήλιο αυτό μπορεί να τον έχει οποιοδήποτε. Τον έχουν και οι Ρουγουανοί, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει, παρόμοιο. Δηλαδή, ξέρω εγώ τον Αετό που έχουν, ξέρω, οι Αλβανοί. Εντάξει, είναι μια κακή συμφωνία. Εντάξει, ναι. Είναι μια συμφωνία. Λες. Έτσι. Στη συμφωνία δεν μπορεί να πάρει τα πάντα. Όχι, δηλαδή, εγώ εκεί διαφωνώ λοιπόν. Ναι. Συμφωνώ ότι είναι κακή. Ότι όταν διαπραγματεύεσαι, όταν είναι να πάρεις μια κακή συμφωνία, δεν την παίρνεις. Αυτή είναι η λογική μου. Κατάλαβες τι να σου πω. Ας διαιωνιστεί για άλλα 10 χρόνια.
από τη στιγμή που δεν κατάφερες να. Καταρχάς, όταν δεν παίρνεις για καλές φωνές, σημαίνει ότι έχεις κάνει λαλάκια. Να το πω και διαφορετικά, άμα το πάμε έτσι. Να πει ο Πρωθυπουργός ότι κοιτάξτε, φέρα μια κακή συμφωνία. Να κάνω το δικηγόρο του και φεύγω. Να κάνω φεύγω. Το... Παρετούμε μετά από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πια συνελήφθη ο Σόρας. Ναι. Ναι. Εντάξει, τυχαίο. ότι συνελήφθη. Μου θύμισε πάρα πολύ την ιστορία επί Σαμαρά τότε πριν από τις εκλογές του 2015. Με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Μην ξεφεύγουμε. Με την Ξανθιά Αλαλεόντης. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά μην ξεφεύγουμε. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα. Όχι, αυτό που θέλω να σου πω για μένα, στο συγκεκριμένο ζήτημα, η Ελλάς. Για να το πω έτσι και τα λοιπά, ήταν χαμένη ούτως ή άλλως. Όχι, σε αυτό διαφωνώ. Ούτως ή άλλως. Σε αυτό διαφωνώ, γιατί οποιαδήποτε παρτίδα δεν έχει κλείσει επισήμως, δεν είναι χαμένη. Φαίνεται χαμένη, αλλά αν την κάνεις στο κατάλληλο timing, μπορεί να κερδίσεις και κάτι. Από οποιαδήποτε, να σου το πω και διαφορετικά, ρε φίλε. Έχεις, παίζεις πόκερ. Έχεις πάει στο εξωτερικό. Περίμενε λίγο, ρε. Θα σου πω ρε, την μην ιστορία. Μην μου πεις πώς τη λένε όλοι, ρε φίλε. Μην μου πεις την ιστορία. Επειδή λίγο. Έχω συμμετάσχει σε διεθνή φόρα. Γι' αυτό ωραία, μπράβο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν, από τη στιγμή που δεν έχουν μπει στο ΝΑΤΟ, τελείωσε. Μπορείς να θέσεις το οποιοδήποτε βέτο. Εντάξει. Αυτό και μόνο ήταν, το τελευταίο, ήταν η τελευταία μάρκα που είχε σε ένα παιχνίδι πόκερ η Ελλάδα σε αυτό το πράγμα. Αυτό συμφωνώ. Εντάξει. Και τι κάνει. Την ποντάρει και αυτή στη λογική, δεν ξέρω πια. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν ήμουν στις διαπραγματεύσεις μπροστά, ούτε δεν ξέρω το γιατί αποφάσισε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να το λύσει αυτό το θέμα. Αυτό θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Θα φανεί, γι' αυτό λέω. Δεν έχω δει αυτή τη στιγμή να κερδίζει κάτι η Ελλάδα. Αν κερδίσει κάτι στο μέλλον, θες μπορεί σε σου... πέντε χρόνια να πω άλλα. Θες αλλά πρώτα σε λίγο. Μου. Να ολοκληρώσω και εγώ την άποψή μου. Όταν πας σε ένα παιχνίδι πόκερ και χάνεις και βλέπεις ότι ο άλλος έχει πάρει όλα. Εντάξει. Δεν δίνεις και την τελευταία σου μάρκα, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο να γυρίσεις σπίτι σου. Έχεις δώσει τα σόβρακά σου, έχεις δώσει όλα σου τα λεφτά, πρέπει να έχεις λεφτά για να πάρεις το ταξί να γυρίσεις. Τα ίδια έκανε ο Τσίπρας, και δεν το πάω πολιτικά τώρα, το πάω καθαρά πρόσωπο, τα ίδια έκανε και στο κομμάτι με το, πώς το λένε, με το δούνου του. Θέλεις να κάνεις την επανάσταση, κάντη, παρότι διαφωνώ κάργα. Εκείνη την εποχή θυμάσαι. Διαφωνούσα μέχρι κάθετα, οριζόντια, πλάγια, δεν ξέρω τι εγώ τι. Θες να κάνεις την επανάστασή σου, κάνε την. Όταν κάνεις κολοτούμπα τελευταία στιγμή, ο άλλος θα σε ρίξει και τη φάπα από πάνω. Όχι απλά θα σου πει έχασες, κατάλαβες το να σου πω. Δηλαδή θα σου πει, όχι φίλε, σου έχω πάρει και τα σόβρακα, αλλά θα σου πάρω και το τελευταίο σου ευρώ να μην έχεις να γυρίσεις με τα πόδια, φίλε. Κατάλαβες. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Πάλι το ίδιο γυρίζει δηλαδή, με την ουρά στα σκέλια. Γιατί μπήκε σε αυτή τη λογική ότι εγώ θα λύσω και αυτό το ζήτημα. Και τελικά. Θα λύσει και το αλβανικό. Παναγιά μου. Άμα τα λύσει όλα έτσι, ρε φίλε. Και το κυπριακό. Δεν θα μας μείνει, πραγματικά θέμα να έχουμε να συζητήσουμε. Κοίταξε, εγώ προσωπικά. Σε 20-30 χρόνια και κάνω δήλωση τώρα. Oh. Είναι και 9,5. Τώρα θα κάνω δήλωση ο άλλος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν 91-92, είχε πει ότι δεν το θυμάται ο κόσμος σε 20 χρόνια. Δεν ξεχάστηκε δυστυχώς ναι. Το ζήτημα. Κακή λοιπά. Κακή προβλέψη, γιατί δεν λύθηκε. Αν ο Μητσοτάκης τότε τους είχε αποδεχτεί ως Σλαβομακεδονία. Τι έγινε, όλοι. Εντάξει, τα λοιπά ναι, θα λυνότανε. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή θα λέγαμε οι Σλαβομακεδόνες είναι αδέρφια μας. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ανάλογα. Και τα λοιπά. Γιατί είναι και χριστιανοί Ορθόδοξοι, να πούμε. Κάτσε τώρα. Ναι. Αύριο μεθαύριο μπορεί όχι. Μουσουλμάνοι, ναι. Και με την Βοσνία το ίδιο έγινε. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι όταν λύνει ζητήματα, όπως πολλά ζητήματα. Τώρα εντάξει, εμείς είμαστε στα Βαλκάνια, είμαστε λίγο πιο έντονοι σε ταμπεραμέντο. Αλλά πολλά τέτοια ζητήματα υπήρχαν και στην κεντρική Ευρώπη. Έτσι. Μεταξύ Ολλανδών και Γερμανών, μεταξύ Γάλλων και Βέλγων και δεν συμμαζεύεται. Μεταξύ Βαλώνων. Και Φλαμανδών στο Βέλγιο. Γενικότερα, πολλά ζητήματα με εθνότητες και καταλαβαίνεις πως ολοκρατείται και ιστορίες κτλ. Τα οποία λυθήκανε πριν από 40-50 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα μερικοί θύλακες από αυτούς που θυμούνται το ζήτημα κτλ. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, φίλε, ευτυχώς δυστυχώς τα έχει ξεχάσει. Εσύ και ζήτησε να πεις προφανώς ότι θα ξεχάσετε το ζήτημα, αλλά δεν είναι αυτό το θέλω ζήτημα. Θέλω να πω ότι το παν. Στην όλη συμφωνία δεν ήταν το όνομα, ήταν η μαρμίτα και το τι κρύβεται από πίσω. Έτσι. Υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση όλα τα χρόνια παραδοσιακά από την Αμερική να λυθεί το ζήτημα. Έτσι. Υπέρ των Σκοπιών, μάλιστα, ήταν η πρόταση Δημοκρατία της Μακεδονίας. 50 χρόνια, έτσι τους λέμε.
σου λέει ο Αμερικάνος. Αποδεχτείτε το. Μην είστε το κακό σπυρί στον κόλο της Αμερικής, σου λέει ο Αμερικάνος. Τώρα, ένα παραπάνω, με την Ελλάδα σε καθεστώς δουλοπαρικίας κτλ. Υπήρχε και η πίεση της Γερμανίας, έτσι, και της Ευρώπης γενικότερα, για ενεργειακούς παύλα οικονομικούς σκοπούς. Άρα το go back, Madame Merkel. Άστο είναι. Πήραμε φόρα και πήγαμε με τον κόλο. Άστο. Δεν έχει καμία. Σωστά το είπες. Διάλειμμα. Τρέφουμε. Τελευταίο ταρτάκι της εκπομπής. 10 η ώρα θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, η οποία ξεκίνησε με Μουντιάλ. Ξεκίνησε με το Περού, Δανία, το οποίο έλεξε 0-1. Θα ολοκληρωθεί με το Κροατία-Νιγηρία να ξεκινάει. Έχουμε ήδη τις εντεκάδες. Κροάτες ξεκινάνε με Σούμπα στις κάτω τα δοκάρια, τον Στρίνιτς αριστερά, τον Βρσάλικο δεξιά, Λόβρεν Βίντα, οι δύο center back, τον Μόντριτς και τον Ράκιτιτς, έχοντας μπροστά τους τον Κράμαριτς, και με Πέρισιτς, Ρέμπιτς στα πλάγια, με τον Μάντζουκιτς να παίζει νομίζω στην κορυφή. Από τα πιο ποιοτικά half. Ναι, και σκέψω ότι έχουν παίκτες και στα χαφ. Δηλαδή μπορεί να παίξει και ο Κουβασίτς, μπορεί να παίξει και ο Κορλούκα και ο Μπροζοβίτς. Είναι καλοί παίκτες. Το θέμα είναι πίσω φέρουν, από τον Μάντζουκιτς, ποιος έρχεται σε περίπτωση που. Πες το να. Ο Κάλινιτς. Όχι, ο Κάλινιτς. Ο Κάλινιτς είναι τερματάς. Ποιος έρχεται πίσω, έλατε. Τώρα με πιάνεις, φίλε, εντελώς. Ήταν υποθετική ερώτηση. Γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει. Έχει τον Νίκολα Κάλινς. Ο Κάλινς. Τον έχει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Ποιος έκανε κακή χρονιά στη Μίλαν. Ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει, ας πούμε, αντίστοιχη καλή εναλλακτική. Να σου το πω έτσι για τον Μάντζικ. Πόσα θέλουν, ρε. Αλλά εντάξει, έχει πολύ καλό κέντρο. Πολύ δυνατό κέντρο. Είναι το δυνατό τη σημείο. Απ' την άλλη, η Νιγηρία δεν νομίζω ότι έχει. Πες τους Περουβιάνους που λοιπόν, έχουν παίξει τον ΠΑΟΚ. Περουβιάνοι του ΠΑΟΚ. Είπαμε, είναι ο Ζαμπράνο ο πρόσφατος. Και οι τέσσερις πριν, Ρεμπόσιο και Ζεκάρα, οι οποίοι παίξανε στον ΠΑΟΚ εκεί το 2005 και φύγανε λίγαν συντόμως. Και Κομίνχες, Ολιβάρες. Πέσει Ολιβάρες. Έτσι. Ναι. Οι οποίοι είχαν έρθει, αν δεν κάνω λάθος, το 2000, κάπου εκεί, 99-2000. Ο Κομίνχες είχε φύγει μετά από καμιά διετία. Ο Ολιβάρες έμεινε περισσότερα χρόνια, έπαιξε και στο Παναθηναϊκό μετά. Σε έπαιζε πάντα στο χέρι δεμένο, λες και το είχε στραμπουλήξει, θυμάσαι. Πάντα είχε ένα. Τι, επίδεσμο. Επίδεσμο στο χέρι, πάντα. Μπορεί να είχε κάποιο θέμα. Μπορεί να έχει πάντα, κάποιο... ρε φίλε. Μπορεί να έχει κάποιο χρόνια παλιότερο τραυματισμό και να το βάζει για σιγουριά. Όχι, για αυτό το βάζει. Γουρί. Για γουρί, ναι. Μάλιστα. Για πες. Λοιπόν, και οι δύο Περουβιανοί του Άρη, οι οποίοι παίξανε την σεζόν 98-99, ήταν ο Φλόρες και ο Τσέβες. Κάρλος Φλόρες και Νταβίτ Τσέβες, οι οποίοι είχαν έρθει αυτό που λες πακέτο, όπως ήρθαν και οι υπόλοιποι φυσικά. Και γενικότερα νομίζω όλοι θυμούνται τον Φλόρες. Γιατί όμως, έτσι, έκανε καλή χρονιά τότε, αλλά είναι εκείνο το επικό γκολ που μπαίνει, ρε παιδί μου, και κάνει ο Μιχόπουλος εκείνο το τσαφ, τη γνωστή κίνηση που πλέον από τότε έχει χαρακτηριστεί και ως Μιχοπουλιά επίσημα στην αργό, και πρακτικά ήταν ο Φλόρες εκείνος ο οποίος κυνήγησε την μπάλα και έκανε εκείνο τον ανεκδίγητο χώρο. Μιας και είπες για τον Φλόρες. Μάλιστα. Τώρα το βάλα στο Google έτσι για να δω. Ένα παλιό άρθρο βέβαια είναι του, κάτσε να σου πω ακριβώς, του 14. Πρωτετραετίας δηλαδή. 43 χρονών πλέον. Ο τότε τέλος πάντων Κουκίν Φλόρες είχε εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και λέει η ζωή του είχε πάρει την κατιούσα μπλεξίματα με ναρκωτικά και αλκοόλ. Ωραία. Ενώ λέει έπεσε από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας όταν προσπάθησε να μπει στο σπίτι του από το παράθυρο. Σκέψεις πόσο ζάντα, κόκαλο ήταν. Στάθηκε λέει τυχερός αφού τη γλίδωσε μόνο με ένα σπασμένο πόδι. Λέει ο Φλόρες έγινε πρωταγωνιστής σε ένα ακόμα θλιβερό περιστατικό. Τηλεοπτικό κανάλι στο Περού έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και ένα μικρή διάρκεια βίντεο στα οποία φαίνεται ο Κουκίν Φλόρες να είναι ξαπλωμένος στο δρόμο, σχεδόν γυμνός, αλλά χαμογελαστός την ώρα που μία γίνεται την ώρα. Που μια γυναίκα, μάλλον. Που μια γυναίκα βρίσκεται δίπλα του και τον φωνάζει. Αυτός ο Κουκίν λέει: σε παρακαλώ, κατάλαβε με, θα είναι λάθος να πάμε στο σπίτι. Έπως.
Ο γίγαντας Κουκίν Φλόρες, όντως. Εντάξει, βλέπουμε και τη φωτογραφία εδώ με το σόβρακο. Πραγματικά. Κόκαλο. Έτσι, κόκαλο ο Κουκίν Φλόρες. Εντάξει, Περουβιανός, ρε φίλε. Έτσι. Περουβιανός. Γενικότερα δεν είναι και η πιο. Πώς να το πω. Δεν φημίζονται και για την καλή τους εξωγική παιδική ζωή. Εκτέλεσα πιο πολύ έτσι τα λιτάκια, θα λέγαμε, της Λατινικής Αμερικής είναι οι Περουβιανοί. Κοίταξε, από όλους αυτούς τους παίκτες που ήρθαν σε ΠΑΟ και Άρη τους Περουβιανούς, νομίζω ότι αυτός ο οποίος έκανε τη διαφορά ήταν ο Ολιβάρες. Έτσι. Ο οποίος έκανε, ρε παιδί μου, συνέχισε κιόλας και έκανε την χύψη καριέρα στα μέρες με τα λοιπά. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι δεν πιάσανε αυτό που λέμε. Και δεν ξέρω και κατά πόσο η Ελλάδα είναι μια φιλική χώρα για τους Περουβιανούς ποδοσφαιριστές. Εννοώ. Σε αντίθεση, ας πούμε, με άλλες ποδοσφαιρικές ράτσες, όπως έλεγες πριν, μιλώντας περί ποδοσφαιρικού ρατσισμού κτλ., οι οποίες είναι πιο φιλικές. Άκου, για να καταλάβεις, δεν είναι μόνο σε παίκτες, είναι πραγματικά και σε οπαδούς. Ένας 24χρονος Περουβιανός έκανε ό,τι μπορούσε για να βρει εισιτήρια για το παγκόσμιο κύπελο σαν άτομο με κινητικά προβλήματα. Είδηση τώρα, έτσι. Έχουμε δει, λέει, οπαδούς να κάνουν παλαβά πράγματα για να βρουν τρόπο να είναι δίπλα, τέλος πάντων, στην ομάδα τους κτλ. Αλλά λέει, μάλλον ο Περουβιανός Μιγγέλ Φι, δεν δίνεται το όνομά του, 24χρονος από την Λίμα, την πρωτεύουσα, έτσι, δεν πρόλαβε, λέει, εισιτήρια για τον παγκόσμιο και έβαλε, λέει, σε εφαρμογή το εναλλακτικό του πλάνο. Ποιο ήταν αυτό? Να εξασφαλίσει κάποια εισιτήρια από την FIFA για άτομα με κινητικά προβλήματα, αφού ήταν τα μόνα που είχαν απομείνει. Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν αμέσως, αλλά δεν μπορούσα να μείνω, λέει, εκτός Μουντιάλ, είπε ο 24χρονος. Είμαι περισσότερο παδός του Περού παρά της ομάδας μου, της Ουνιβερσιντάριο. Πήγα σε όλα τα μάτσα προβληματικών, έψαχνα τρόπο για να πάω και στη Ρωσία και η μόνη λύση ήταν τα εισιτήρια για άτομα με προβλήματα. Με ειδικές ανάγκες, θα πω εγώ. Εντάξει, μάλλον η μετάφραση είναι τυχαίστατη. Αυτό δήλωσε ο 24χρονος στο πρακτορείο ειδήσεων DPA. Παρατήρησα, λέει, τις προϋποθέσεις για να δικαιούμαι εισιτήρια. Να είμαι σε αναπηρικό καροτσάκι και να πάσχω από νοσηρή παχυσαρκία. Ο δείκτης, άκου να δεις τι έκανε, ρε. Ο δείκτης μάζας του σώματός μου, BMI λέγεται αυτό, να είναι στο 35. Ο δικός μου ήταν στο 30, άρα έπρεπε, λέει, να πάρω άλλα 25 κιλά. Άκου τώρα. Αυτά τα 25 κιλά, λέει, τελικά ο Μικέλ τα πήρε μέσα σε 3 μήνες, καταναλώνοντας συνεχώς υδατάνθρακες, όπως είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι καθημερινά κολυμπούσε 2 χιλιόμετρα επειδή η μητέρα του ανησυχούσε για την υγεία του. Γίγαντα. Έτσι. Τώρα, λέει, αν και έχει τα εισιτήρια στα χέρια του, συνεχίζει να τρώει για να διατηρεί τα κιλά, επειδή, όπως είπε, δεν ξέρει, λέει, αν η FIFA θα το επιτρέψει την είσοδο να τον βρει αδυνατισμένο. Ενώ ο φίλος του, όπως αποκάλυψε, σκεφτόταν να σπάσει το πόδι του για να βρει εισιτήρια. Στο τέλος, λέει, μάλλον τον νίκησε η λογική και παρέμεινε στο Περού για το φίλο του, έτσι. Αφήνοντας, λέει, τον Μιγγέλ να τον εκπροσωπεί. Αυτός ο γίγαντας Μιγγέλ, έτσι. Που είναι η φωτογραφία του. Ναι, ρε φίλε, δεν έχω τον κάνουμε εικόνισμα. Έχει βάλει. Έβαλε 25 κιλά για να πάει. Φαντάζομαι ήταν ήδη. Ήταν ήδη, για να είναι στο 30, ο δείκτης του σωματός ήταν ήδη παχύσαρκος. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά για να βάλει 25 κιλά και να πάει σαν νοσηρή παχυσαρκία, ρε φίλε, είναι δυνατό? Τρομερή είδηση. Και όταν 5 δηλαδή. Τρομερή είδηση. Ψάχνω να βρούμε πως υπάρχει καμία φωτογραφία του. Γιατί θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Αν και δεν νομίζω, εντάξει, ο τύπος για να μην έβγαλε τη φάτσα του στον αέρα. Τρομερός τύπος, έτσι. Απίστευτο, δεν υπάρχει, εντάξει. Και τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, δικαιούνται και τέτοιες θέσεις, ας πούμε? Προφανώς υπάρχουν, εντάξει. Γιατί δεν, να σου πω κάτι, εντάξει, πέρα από αυτόν τον τραγέλαφο, αυτόν τον τύπο. Έτσι, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα ή τέλος πάντων κάποια προβλήματα υγείας ή είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι άνθρωποι, λέει, από το Περού, για να ταξιδέψουν στη Ρωσία θέλουν 25 ώρες. Μαραθώνιες ουσιαστικά, έτσι, για να πάνε από τη χώρα τους στη Ρωσία, έτσι, να δουν το 25 ώρες, φίλε. Κάνεις κυριολεκτικά 2 μέρες στα πανέλα μόνο, έτσι. Θέλεις μία μέρα για να ξεκουραστείς. Πω, 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 πω. Μόνο και μόνο από το... Πάντως η είδηση παίζει από χθες αρκετά, είναι κανονική είδηση, ότι πας έβαλε 25 κιλά... για να μπορέσει να αγοράσει, γιατί αγοράζονται αυτά τα εισιτήρια, ναι, από ό,τι διαβάζω στα αγγλικά sites, δεν του δόθηκαν, δηλαδή, δωρεάν,
Απλά είναι ειδικά εισιτήρια κατά κάποιο τρόπο για να, για να μπορέσει να μπει στο, στο Μουντιάλ. Φοβερός. Μ' αρέσει όμως που έψαξε ποιες είναι οι τέτοιες. Ποιος είναι ο τρόπος. Σου λέει τι να κάνω, εντάξει να... Πάντως, ναι, για να δει το Περού. Αλλά άμα δεις τώρα, όπως είπες και εσύ, τα περισσότερα μάτς έχουν άδειες, άδεια καθίσματα. Προφανώς είναι εισιτήρια χορηγών ή είναι και εισιτήρια κάποια τα οποία δεν πουλήθηκαν ή μάλλον πουλήθηκαν, βρήκαν κάτοχο. Αλλά δεν πήγε. Αλλά ίσως δεν βρέθηκαν αγοραστές στη μαύρη, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να φανταστώ. Μάλιστα. Επιστράφηκαν, δεν σίγουρα μπορώ, υπάρχει μαύρη αγορά σε όλες αυτές τις διοργανώσεις. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και μάλιστα μπορεί άσχημη να πιάσουν και τα εισιτήρια. Τη Αντίντα πάντω. Ναι. Και οπτικά εννοώ. Πιξελιασμένη. Ναι, επίτηδες, ναι, είναι και καλά σαν πίξελ πάνω. Μάλιστα. Οι γραμμές. Άσχημη μπάλα. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα φαίνεται και στα replay κτλ. Μπαίνουν οι δύο ομάδες μέσα και η Κροατία και η Νιγηρία. Ωραία ζακέτα έχουν οι Νιγηριανοί. Ναι, πώς λέγεται. Είναι για αυτούς που έχουν OCD. Illusion, ξέρεις, ναι, για το για μάτι. Ξέρεις ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα πράγματα που κάποιος ο οποίος έχει προβλήματα, ξέρω εγώ, αυτισμού και τα λοιπά, επιληψίας, ψέματα επιληψίας, όχι αυτισμού, είναι ότι πρέπει αυτή η μπλούζα για επιληπτικούς. Την βλέπεις και παθαίνεις κρίση κατευθείαν, τέλος πάντων. Βλέπουμε και τις ωραίες παρουσίες της Κροατίας να πανηγυρίζουν την κερκίδα. Βλέπουμε και τους Νιγηριανούς. Εντάξει, δεν τις είδες, ήταν πριν. Ήταν ωραίες κυρίες. Ήταν δύο-τρεις ωραίες κυρίες μαζεμένες. Οι Νιγηριανοί είναι 4-5 τυπάδες εκεί πέρα μόνοι τους. Χορεύουνε. Ωραία. Τίποτα. Ωραία πράγμα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Θέλουμε να δούμε ωραίες γυναίκες στο Μουντιάλ. Εγώ είδα στην πρεμιέρα της Ρωσίας, είδα ωραίες γυναίκες πραγματικά. Δηλαδή ήταν μερακλής ο σκηνοθέτης και βρήκε, γιατί αυτή είναι η μαγιά του κάμεραμάν και του σκηνοθέτη ταυτόχρονα. Στο γήπεδο και λες, μέσα σε ένα γήπεδο μέσα σε μισή 60-70 χιλιάδων θέσεων να βρεις τις ωραίες παρουσίες. Ναι. Εκεί ρε φίλε θα σηκωθώ και θα χειροκροτήσω, γιατί είναι δύσκολο. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο να κινηματογραφήσεις τη φάση. Okay, το περιμένεις, ξέρεις που είναι η μπάλα, κοιτάς εκεί πέρα τη φάση, έχεις το σημείο σου, βαράς, τέλος. Τη Ρωσίδα όμως. Πόσο δύσκολο είναι όμως, ρε φίλε, την ώρα εντάξει, του αγώνα, έμπειρη. Παπ, να μου πετάξει την ωραία. Είναι έμπειρη. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Σε αυτά, εντάξει. Γενικότερα νομίζω ότι ένα μισάωρο εκεί λίγο πριν τον αγώνα το κάνουν και αυτό. Scouting. Τους λέει ο άλλος, παιδιά αφήστε τώρα τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, μια-δυο κάμερες, οι υπόλοιποι, μάτια. Ξέρω εγώ στην κερκίδα, μπας και δείτε μάτια, καμιά ναι. Αυτή, να έχουμε να βάλουμε καμιά τσόντα πλάνο κατά τη διάρκεια του αγώνα με πανηγύρια κτλ. Να ομορφύνουμε τα να πλάνα. Να ομορφύνουμε τα πλάνα. Έτσι. Γιατί οι ποδοσφαιριστές όλοι είναι. Πάρτε τον ένα και χτύπα τον άλλον. Ο Μόντριτς εδώ είναι. Ο Μόντριτς είναι εντάξει. Όσο ομορφιά του λείπει, τόσο φοβερή. Τόσο όμορφη μπάλα παίζει. Τόσο ωραία μπάλα παίζει. Ωραίος playmaker. Ωραίος playmaker ο Λούκα. Πολύ ωραίος. Ο οποίος όμως έχασε από τον ΠΑΟΚ. Αποκλείστηκε. Σωστό. Να τα λέμε και αυτά. Όλα τα λέγαμε πριν για τον Τεχέα που έφαγε γκολ από τον Λαζαρίδη και ο Μόντριτς τα έφαγε τα γκολάκια του. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Ξεκάθαρα. Έτσι είναι. Ξεκάθαρα. Είναι... Και ο Μπέιλ. Και ο Μπέιλ, φυσικά. Τα φάγανε. Τα φάγανε. Να τα λέμε αυτά. Αφεντικά είμαστε. Αφεντικά. Σαλόνικα, είμαστε φίλε. Και του Λονδίνου και της Μαδρίτης. Έτσι, ανέκαθεν. Είχα πάει στο Λονδίνο. Ναι. Έτσι, λίγες μέρες ή μήνες μετά. Από την νίκη του ΠΑΟΚ. Από την νίκη του ΠΑΟΚ. Την πρόκριση. Και ναι, είχα δει ρε παιδί μου, είχε μαρκαριστεί η πόλη. Είχε ταγκαριστεί η πόλη, ναι, από τα συνθήματα των φίλων. Εντάξει, και δεν πήγαν από πάνω Οργιανή να το σβήσουν να γράψουν Άρης και μετά να ξαναπάνε ΠΑΟΚ τσίτες, να ξανασβήσουν το Άρης και να ξαναγράψουν ΠΑΟΚ. Το έχεις δει αυτό, έτσι. Ρε παιδιά, πάτε να ταγκάρετε καταρχάς. Αυτό τώρα που είπες. Ανοίγει μεγάλη κουβέντα. Ναι, εντάξει, αλλά θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Ντροπή, ρε φίλε. Θες να κάνεις ένα γκράφιτι, ξέρω εγώ, για τον ΠΑΟΚ. Κάντο γκράφιτι. Ναι, μην κάνεις. Θες να κάνεις για τον Άρη. Κάντο γκράφιτι. Σωστά. Κάντο σωστά. Μην πας να γράψεις με ένα. Πώς το λένε εκεί σπρέι, πέρα. Με σπρέι. Ό,τι, όπως να είναι. Και πας να χαλάσεις τον τύπο. Γρήγορα κιόλας. Και κανένα πινελίκι του τύπου γαργαληθείτε. Στους αντιπάλους, ας πούμε. Δηλαδή ντροπή, ρε φίλε. Και όχι, εντάξει, άσε το ασχημένη, ρε φίλε. Θα πάει ο άλλος από πάνω, μα πάει ο άλλος από πάνω, το σβήνει, γράφει τα δικά του, τα ανάποδα, ξαναπάει τρίτος, σβήνει και εκεί να γράφει άλλα. Μετά ο τείχος είναι για πέταμα. Τι είναι, ρε. Τι είναι να πούμε. Θυμίζει να πούμε σκονάκι από ουρά που περιμένει να μπει μέσα στο Ίκα, ρε φίλε.
Περιμένει να πει ο Γκάκη και διαγράφει ονόματα. Αν που τα γράφουν στα πρόχειρα από μόνοι για να ξέρουν ποιο είναι. Και ο τελευταίο, ξέρει, ο τελευταίο πάντα είναι αυτό ο οποίο κρατάει και το φύλλο εκεί πέρα. Μάλιστα. Έτσι, μέχρι να μπει. Μετά αφήνει τη θέση στο Α. Στον επόμενο. Αυτά ρε φίλε, μόνο στην Ελλάδα. Έτσι και στα δημόσια. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα. Ελλάδα. Κάνε ένα ωραίο γραφίτι. Κάντο. Να σε παραδεχτώ. Ναι, ρε φίλε, και να το παραδεχτεί και ο οπαδό σε αντίπαλο μαζί. Να πει πω πολύ ωραίο, ρε φίλε. Αυτό δεν το χαλάω. Εντάξει. Να πει θα κάνω άμα ένα. Αλλά δεν είναι και προσβλητικό, ειδικά. Να πει θα κάνω ναι, ένα πιο μεγάλο. Πώς ναι. Γίνεται τα κορεόρε, φίλε, που βλέπει ο καθένας και λέει πόπο, θα κάνω μεγαλύτερο, θα κάνω πιο εντυπωσιακό. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι ωραίος, φίλε. Εμάς μας αρέσει. Και νομίζω ότι στον αθλητισμό είναι. Είδα ένα ωραίο. Πολύ κεντρικό. Γκράφιτι. Νίκος Γκάλ στην Αθήνα, το είδες. Ναι, για τα 31 χρόνια. Πόπο, φίλε, πραγματικά ήταν ωραίο. Δηλαδή ναι. Φωτογραφία την έβγαλε ο τύπος καταπληκτικά πάνω στο σπρέι. Ναι. Ποιο μου λέει, εμένα θα πάει αύριο μεθαύριο κάποιος να γράψει από πάνω μου γκάλι αυτέ να πούμε. Δεν εδώ βανδαλίσαν το γήπεδο το Αντετοκούνμπο, ρε φίλε. Ναι, που ήταν και χορηγία. Που, ήταν, που και ο Αντετοκούνμπο δεν έχει παίξει καμιά ομάδα στην Ελλάδα. Ακριβώς, να πεις ότι... Και παίχτηκαν άλλα τώρα, βέβαια, πολιτικά ζητήματα. Εντάξει. Όχι, θέλω να σου πω. Πήγανε και το βανδαλίσαν. Αυτοί είμαστε. Ναι, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, αυτοί είμαστε και εμείς, ήμασταν και εμείς. Αλληλούια, Στάθης και Μιχάλης Νικολαίδης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το απόγευμα από τη συχνότητα του Λίμπερο. Μια προσφορά από τα έπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία, στην Αθηνά Τσακίρια 6 και όπου θα πάτε, θα σχεδιάσετε τα έπλα των ονείρων σας, θα τα κατασκευάσετε από τα καλύτερα υλικά και θα τα πάρετε γρήγορα και οικονομικά και με πολλές ευκολίες πληρωμής από τα έπλα Παπαϊωάννου, το χορηγό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 7 με 10 εδώ στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Τάσος Τρέγιας με τον Στέλιο του Παπαντονίου, οι οποίοι θα σας δώσουν και την μετάδοση. Τέλος πάντων, τη ραδιοφωνική του αγώνα, Κροατία-Νιγηρία. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο.